σκάσαμε κι εμείς. Ήρθαμε. Εδώ είναι η ώρα μας. Εδώ είναι η δικιά μας προσωπική στιγμή, παρέα κτλ. Κτλ. Και σας την κάναμε και γυριστή. Και ξεκινήσαμε από εδώ. Μα ρε, έτσι. Μόνο τους δω 3-4 μέρες. Έτσι, αιώνα. Δηλαδή. Μια αιωνιότητα και μια μέρα. Σκάσαμε γενικά, Ελένη. Όχι, σκάσαμε μόνο εδώ. Σκάσαμε το τρίμηνο. Δώσαμε και κατάλαβε. Από τι άποψη σκάσαμε. Σκάσαμε και ξεδώσαμε, αλλά και από μπακαλιά, σκορδαλιά. Ναι. Άρχισε να τις παρατηρήσει. Ακόμα δεν την ξεκίνησα. Ακόμα δεν πήγε. Δεν το παρατηρήθηκε. Δεν μου. Ο άνθρωπο είναι σ' άλλο. Έχω έρθει με ρυθμό τριμέρου, παιδιά. Ελάτε. Συνεχίζουμε. Άλλοι το σκάσαν σαν νησιά. Άλλοι το σκάσαν από τη χώρα. Ο καθένα δεν μπορούσε να σκάσει. Το σκάσε. Εσύ που ήσουν. Το σκάσε από τη χώρα. Η καλύτερη. Και πολύ καλά έκανες. Εκεί που πήγες ήταν ωραία. Ωραία. Είχε λίγο βροχή, ήλιο, ήλιο βροχή. Αυτό δεν κάνει άσχημο την κατάσταση που περνάμε. Υπέροχα. Γιατί είναι για να περάσουμε ωραία. Κάλεψε στο γραφείο, δεν τη άρεσε. Καλή, εγώ την είδα στα καλύτερά τη. Μην τον ακού, ζηλεύει. Μην τον ακού, ζηλεύει. Όχι. Ρουφιάνο. Είναι ψεύτης. Παρεξηγήθηκες επειδή είπα ότι πέρασα πολύ ωραία στην Ουγγαρία χωρίς τον Ουγγαρέζο. Τι σου λέει. Τέλος πάντων. Ωραία, ωραία. Όπου και να πάει. Δόξα τω Θεώ, παιδιά, και του χρόνου. Παιδιά, να κάνουμε λίγο ησυχία. Μπας και την ξεμπλοκάρουμε. Μισή κουβέντα δεν είπε. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Γεια σας, γεια σας. Δεν σου έχω πει. Ναι, ναι. Τι όταν παίρνουν φόρα. Μπούκαρε. Πούκαρε! Ωραία, ωραία. Παρέλαση πήγατε, πήγε κανείς σας. Καλέ, πήγε το παιδί μου, έκλαιγα, με έβλεπε όλη η παρέλαση. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Καλή. Ο μικρός την πανί. Αλήθεια, είπα ότι θα είμαι ψύχρεμη, λένε. Πραγματικά το ορκίζομαι. Όταν τον είδα όμως με τα τύμπανα να στρίβει τη γωνία μαζί με το σχολείο, κάπου σαν να μου. Πραγματικά, δηλαδή έκλαιγα πάρα πολύ. Καλά, τύμπανο. Έκλαιγα πάρα πολύ. Εγώ δεν πήγα ούτε στη μισή μικρότητα. Δηλαδή, να σου πω, αυτό μπορέσαμε να κουβαλήσουμε. Σημαία μόνο θα έπρεπε να είναι. Πάντως, εγώ δεν έχει τύχει ποτέ να παρελάσω. Μαθητικά εννοώ, όχι σαν μεγάλη να δω παρέλαση. Να παρελάσω. Ποτέ. Και ζητούσες να εξαιρεθείς. Εντάξει, δεν είπαμε να είσαι με οφείλω. Δεν έκανα διάλογο. Νομίζω δεν πήγαινα. Για να λέμε αλήθεια. Δεν κάτσω να το συζητήσω κιόλα. Ναι. Νομίζω δεν πήγαινα. Αλλά σήμερα βλέπω ότι τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν και είναι και ωραίο. Και έτσι έρχεται και το καμάρι τη μάνα που τα βλέπει και καμαρώνει. Έτσι, έτσι. Αλλά έχει περάσει τη μισή μητρότητα κλαίγοντα. Παίρνει βαθμού, κλαίει. Πάει το παιδί κάτι, κάνει σχολική παράσταση. Είμαι λίγο ευάλωτη, δεν ξέρω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ. Λίγο. Κάτσε να το αναλύσουμε το θέμα σου, αλλά μια μέρα με ιατρική στήλη. Γιατί δεν με του γιατρού. Δηλαδή, κλαίω εύκολα γιατρέ μου. Γιατί. Έχω νεύρα γιατρέ μου. Γιατί. Παιδί μου, θυμάσαι που σου έλεγα. Όλου του γιατρού χρειαζόμαστε, λένε οι ουρά. Θυμάσαι που σου έλεγα πέρσι ότι άμα ρωτήσει εδώ πέρα, έχει που έχει πάρει μια κοπέλα εκεί στην εκπομπή, θα λένε όλοι να έχει πάρει μια που κλείσει το διάδρομο. Τρέχει, κλαίει, δεν έχει σημασία. Αυτό. Εγώ είχα μεγάλο άχτη πάντα να είμαι παραστάτη γιατί ήθελα να φορέσω τα γάντια. Είχα σκαλώσει με τα γάντια. Ρε παιδιά, ο παραστάτη πάει και αυτό με το βαθμό ή πάει με το ύψο. Μιλάμε για σήμερα ή για κάποτε. Γιατί τα πράγματα δεν είναι ίδια, νομίζω. Ο σημαντικό είναι με τον βαθμό. Τι ο παραστάτη. Ο μεγάλο. Ο μεγάλο δεν πήγε στην παρέλαση. Είχαμε άλλο δράμα εκεί. Γιατί βγήκε παραστάτη και όχι σημεοφόρο. Και είπε ότι αφού δεν θα έχω τη σημαία, δεν πάω στην παρέλαση. Πάει με τον βαθμό. Αλλά τη σημαία την έχει ένα. Τι να κάνουμε. Αλλά θυμάμαι το ύψο ότι οι ψηλέ μα τρώγανε στην παρέλαση. Μπαίναμε πιο μπροστά γιατί ήταν ψηλέ. Εγώ τέρμα πατήσια ήμουνα. Πάντως η στρατιωτική παρέλαση ήταν φανταστική φέτος. Ήταν όλα τα σώματα ασφαλεία, οι ένοπλες δυνάμεις, ήταν τα νέα αεροπλάνα πάνω στον αέρα. Ήταν πολύ ωραία. Πήρε η μάνα μου από την Κάριστο. Εμείς ήμασταν στην Άμβρο. Α, και εκεί κάνε τώρα. Καλά μου λέει, έγινε μια παρέλαση εδώ καταπληκτική. Βέβαια. Ξέρω, ρε μάνα, μετάλογα. Πόσα χρόνια λέω και το δείχνουμε και στην εκπομπή τόσα χρόνια. Ναι, μου λέει, πού είσαι τώρα να το δείξεις. Λέω, είμαι στην Άμβρο. Δεν με πήρε και είμαι στην Άμβρο. Έχουμε μεγάλη πλάκα οικογενειακώ είμαστε όλοι μα λίγο. Να είναι τα πλάνα που βλέπουμε από την, την Κάριστο. Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ναι. Τα άλογα έφυγε. Και άμα ξέρεις, είχε και άλογα. Ήταν πάρα πολύ γραφικά. Πάρα πολύ. Και τα... Είναι πάντα πολύ ωραία βεβαίως. Είδαμε και τον Κασελάκη στην παρέλαση εκεί στο Άγιο μας στην Θήβα. Νομίζω κιόλας είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να εδώ. Α, είναι τα πλάνα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πολιτικό να παρελάβει. Πολιτικό αρχηγό. Αυτό προβλέπεται όταν μπαίνεις, είσαι νεοσύλλεκτος που λένε. Προβλέπεται να παρελάσεις ή είναι τώρα και λίγο επειδή είναι ο Κασελάκης. Όχι, που είπαν θα μπει στην παρέλαση. Όχι, ρε εσύ, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Νεοσύλλεκτοι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το άγγιγμα του νεοσύλλεκτου ότι είχε πει τα κάλαντα.
Γιατί είχε πει Χριστούγεννα λίγο πριν. Άρα όλοι τα χρησιμοποιούμε με έναν τρόπο. Είναι ώρα παρέλαση, θα παρελάβουμε. Όλοι μαζί. Είναι ώρα για κάλαντα. Κάλαντα, όλοι μαζί. Είναι χάρε, άλλο από εδώ, άλλο από εκεί. Έτσι είναι το σύστημα. Αλλά εγώ τον είδα πολύ χαλαρό και. Δηλαδή. Γενικώ την κάμερα την κατέχει πολύ καλά. Ναι, αλλά παιδιά το ήθελε κιόλα. Το ευχαριστήθηκε. Δεν το κάνει δηλαδή διεκπαιρεωτικά. Το ζούσε ο άνθρωπο, του άρεσε. Διάφοροι κακεντρεχεί τώρα σχολίασαν. Τώρα θα το πω αυτό. Ότι όλοι σου έχουμε κάνει παρέλαση και μαθητική. Το έχουμε ζήσει αυτό. Όταν χάνει το βήμα σου, κάνει ένα. Στο μαθαίνουν δηλαδή. Ένα πηδηματάκι. Ένα μικρό λιματάκι για να το ξαναβρει στο αριστερό. Και όλοι λένε και λέει δεν τα κατάφερε. Άμα χάσει το βήμα, θα το ενισχύσει το βήμα. Δηλαδή, είμαστε μόνο το δικό του βήμα, κοιτούσανε. Μόνο γιατί στις παρελάσεις μπορεί να συμβεί ένα λάθος. Α, καλά. Τώρα, άμα εσύ κάνεις στόχο σε έναν μόνο, λες και λες, εδώ αυτόν θέλω να τον πετύχω. Συγγνώμη τώρα για να λέμε και τις αλήθειες. Έχεις τον Κασελάκη το βήμα, κοιτάς. Δηλαδή, θέλω να πω, του πάγει το χαρτί. Αν τον ξεψαχνίσανε, πότε θα κάνει το. Το λάθος, έτσι είναι. Κοιτάς μέχρι και το βήμα. Αλλά ήταν μια χαρά. Εντάξει, και ήταν και όλες οι κάμερες πάνω του. Δηλαδή ήταν όλοι οι στρατιωτικοί και ήταν όλες οι κάμερες από δίπλα τους. Έβλεπες. Λογικό είναι να αγχωθεί. Χαμός. Είδατε και την σημαία μας μέσα στο λιμάνι, στον Πειραιά. Πολύ συγκινητικό ήταν και αυτό. Πάρα πολύ. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Δεν το θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Στην Ακρόπολη μόνο θυμάμαι. Στον Πειραιά το κάνουν κάθε χρόνο. Είναι για να τιμήσουν τις νίκες στην θάλασσα. Είναι πολύ ωραία. Έχει και την φιλαρμονική βεβαίω. Είναι όμιλο βατραχανθρώπων, αστυνομία. Είναι όλα τα σώματα. Και ειδικά αυτόν τον καιρό. Και άμα τη δεις και από πάνω είναι πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραία να τη βλέπεις στην εικόνα από πάνω. Η Ελλάδα είναι μπλε, παιδιά. Είναι το απόλυτο μπλε της θάλασσας, της σημαίας, του ουρανού. Και το σοου βέβαια με τα 250 drones στη Νέα Αττική ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε γιατί η σημαία μας είχε 9 ρίγες. Γιατί τα διάβαζα κι εγώ τις προάλλες. Ξέρεις γιατί τα διάβαζα. Γιατί είδα ότι κάνανε ένα. Πού το πέτυχα στο ίντερνετ. Ένας νεαρός, ας πούμε, δεν τα ξέρω τα ονόματα, YouTuber, δεν ξέρω τι ήταν, σταματούσε διάφορα νεαρά παιδιά στο δρόμο και τους έλεγε, ας πούμε, διάφορες ερωτήσεις. Αυτά ήταν. Γιατί η σημαία μας έχει τόσες γραμμές και πόσες είναι οι μπλε και πόσες είναι οι άσπρες. Και λέω, καλέ, γιατί η σημαία μας έχει τόσες γραμμές. Για να το χτυπήσω κι εγώ. Θέλω να πω κι εγώ πρόσφατα κάθισα για να βεβαιωθώ ότι δεν έχω λάθος εικόνα από τα παιδικά μου χρόνια στο μυαλό μου. Για πες μας. Οι συλλαβές. Ελευθερία ή θάνατος. Πολύ ωραία. Όχι, τη φουστανέλα μόνο ήξερα μετά 400, που είναι 400 χρόνια σκλαβιάς και είναι 400 χώσεις. Έτσι όπως το κάνεις είναι... Το κάνω έτσι να δείχνω τη φούστα. Τι να κάνω, φουστανέλα, τι να κάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δόξα. Έχουμε κάτι άλλο, αστέρι μου. Όχι, αυτά ήταν. Έχω φτιάξει ένα βίντεο, άμα θέλετε να το Όχι, αυτά τα είπαμε τώρα, τα είδαμε. Τα είδαμε. Ωραία. Λοιπόν, τότε θα τα πούμε σε λίγο, παιδάκια μου, με συγχωρείτε. Πάω στην κουζίνα μας. Λάρε παιδάκι μου, εγώ... Κάτι ωραίο φτιάχνεις, γιατί με το που μπήκα σήμερα, πάλι με πήρε λίγο η μυρωδιά και πάλι στο τέλος της μέρας έλεγα, γεμιστά κάνει. Δεν ξέρω, κάπως με πιάνεις με κάτι μυρωδιές που μου φέρνουν λίγο κρεμμυδάκι ωραίο, τσιγαρισμένο. Ναι, σιγά σιγά, λίγο πιπερίτσα, λίγη γαριδούλα, λίγη ντοματούλα. Μπράβο, πολύ ωραία ιδέα σου σήμερα. Ευχαριστώ Ελένη μου, να είσαι καλά. Πολύ ωραία, όχι, θέλω να παίξουμε λίγο σε αυτά δηλαδή και να θυμίσουμε ότι για όποιον θέλει να μπει σε λίγο νηστεία, προσέξτε πόσο προσεκτική είμαι, λίγο νηστεία, δηλαδή τι εννοώ. Άλλο σου λέει: εγώ δεν μπορώ να τα νηστέψω όλα όπως τα κάνουν κάποιοι άνθρωποι και πολύ σωστά τα κάνουν. Εγώ μπορώ να νηστέψω, ξέρω εγώ, το κρέας. Λίγο είναι να νηστέψουμε το κρέας, να καταρχήν κάνει καλό στον οργανισμό. Ακριβώς, να αποτοξενωθεί ο οργανισμός μας. Σωστή. Γιατί νομίζω ότι γενικά εδώ στην Ελλάδα, σαν χώρα, τρώμε πάρα πολύ κρέας. Πολύ ρε, εσύ. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την Συχνοπέμπτη. Συχνοπέμπτη είναι μια Κυριακή για εμάς. Δηλαδή αυτό λέω. Ό,τι κάνουμε κάθε Κυριακή το κάνουμε και την Συχνοπέμπτη. Και ενώ λοιπόν υπάρχουν τόσες ωραίες γεύσεις που μπορούμε να κάνουμε που δεν έχουν σχέση με κρέας, όταν έρχεται η ώρα να σκεφτούμε φαγητά που δεν έχουν κρέας, η αλήθεια είναι ότι πιο εύκολα σκεφτόμαστε κάποια λαδερά ή. Πολύ σωστά. Φασολάκια, ρακάδες, ξέρω εγώ τα εύκολα. Δεν λέω τώρα τα γεμιστά. Μιλάω για αυτούς που λένε τι να φτιάξω σήμερα, τώρα να το φτιάξω. Όχι να φοβηθώ να το φτιάξω. Και ενώ υπάρχουν τέτοιες συνταγές, τι μπορείς να κάνεις με γαριδούλα υπέροχη, πολύ σωστά. Είτε με μακαρόνι, είτε με σαγανάκι, είτε με άλλα πράγματα τα οποία αν τα βάλεις στο μυαλό σου γίνονται. Και είναι και απλά και ωραία. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι κολλάει το μυαλό τελικά ή φοβόμαστε να μαγειρέψουμε το ψάρι γενικά εδώ. Φοβόμαστε στην το ψάρι. Αυτό νομίζω. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό που λες. Ναι. Και εμένα με απασχολεί το θέμα ψάρι και λέω. Τι μπορώ να κάνω με ψάρι, εκτός από το ψητό. Ακριβώς το μεγάλο. Τι μπορώ να κάνω με ψάρι. Ισχύει. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που αισθάνομαι ότι μπορώ. Γι' αυτό και όταν βγαίνω έξω, τα τσακίζω. Σωστό, δηλαδή, όπως όλοι σε μας. Σε ψαροταβέρνα θέλω να πάω. Αυτά που δεν μπορώ εύκολα να φτιάξω. Ενώ τρώμε σαν Έλληνες έξω όταν βγαίνουμε ψάρι, σπίτι, οι καταναλωτές δεν μαγειρεύουν τόσο πολύ ψάρι. Ας πούμε, μου έφερε προχθές ο Μάκης κάτι πολύ ωραία. Πώς τα λένε, μωρέ, αυτά τα.
Τι. Πώς τα λένε, μωρέ, αυτά που βγαίνουν και σε μικρά και σε μεγάλα. Μπαρμπούνια. Όχι, 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 ξέχαμε τα ψάρια. Τα άλλα, τα. Οστρακοειδή. Όχι, παιδί μου. Πώς τα λένε, αυτά που τα τηγανίζουμε ή τα ψήνουμε, άμα είναι μεγάλα. Καλαμάρια. Για βοήθεια. Ναι. Μου λέει να τα ψήσουμε. Εγώ του λέω, δεν θα το πετύχω αυτό, εκτός αν είμαι ψήστης. Δεν το έχω. Δηλαδή δεν μπορώ να το κάνω ούτε στο τηγάνι χωρίς λάδι. Mm-hmm. Δεν το έχω. Δεν τα δίνεις λόγω στον μπαμπά σου που τα κάνει υπέροχα έξω στην ψησταριά, ανάβει και τα καρβουνάκια, να πάμε εκεί να τα φάμε. Μου λέει, μα είναι πολύ απλό. Εγώ δεν το έχω, του λέω. Εσύ το ξέρεις τι γίνεται. Το μυστικό με τα μαλάκια είναι το εξής, ότι είτε θέλουν πολύ λίγο ψήσιμο, είτε πάρα πολύ. Δηλαδή, για το θράψαλο, καλαμάρι που είναι στην ίδια οικογένεια. Ναι, εγώ τα λέω όλα αυτά καλαμάρια. Ακριβώς. Θέλει πολύ δυνατή θερμοκρασία και 3 με 4 λεπτά από κάθε πλευρά. Αλλιώς φτάνει στη μισή ώρα. Α, εκεί είναι το παιχνίδι, κατάλαβες. Όταν όμως δεν είσαι ψήστης θαλασσινού και δεν το ξέρεις, λες πού θα μπω σε αυτή την περιπέτεια τώρα και στο τέλος να μείνουμε νηστικοί. Ακριβώς. Γι' αυτό. Όπως και το άλλο με τις σουπιές. Δηλαδή, το ίδιο ακούω άλλους που λένε, α, κάνω κάτι ριζότα με σουπιές. Πώς θα κάνετε, ρε παιδιά. Εγώ λέει, βλέπω τη σουπιά και τρομάζω. Αλλά άμα την πετύχω σε ψαροταβέρνα, θα τη φάω. Φοβάσαι μη σου μαστιχώσει, μη γίνει τσίχλα αυτό που λέμε. Φοβάμαι γενικώς ότι δεν το έχω καθόλου. Είναι και θέμα τριβής και είναι και θέμα να μην σου έχει πάρει τον αέρα ένα φαγητό. Ακριβώς. Εμένα θεωρώ ότι κάποια θαλασσινά δεν τους έχω πάρει τον αέρα. Μάλιστα. Ελένη μου, σήμερα λοιπόν με τις γαρίδες αγανάκι θα το πάμε λίγο ένα βήμα παραπάνω. Αλλά, γιατί, πώς θα το πάμε. Ρε παιδί μου, όταν τρώω γαρίδα, έρχεται αυτό που υπερισχύει σαν γεύση η γαρίδα σαγανάκι, είναι η πράσινη πιπεριά που βάζουμε συνήθως μέσα. Και λέω, ρε εσύ, κάτι πρέπει να κάνω για να έχει το φαγητό μου παραπάνω γεύση γαρίδας. Πώς θα το κάνω αυτό. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ακριβώς, το ξέρω. Τα έχω σκεφτεί όλα, Ελένη μου, έχω διαβασμένο. Πολύ δίκιο. Λοιπόν, εγώ δηλαδή τώρα το είδα την πιπεριά σου και λέω, Παναγία μου, θα τη βάλει μέσα. Ναι. Τι κάνουμε εμείς. Γιατί αυτό σκέφτηκα, λέω, πάει το θαλασσινό. Ακριβώς. Εμείς οι μάγειρες τι κάνουμε. Κάνουμε μια σάλτσα που λέγεται μπισκ. Ναι. Κατάλαβες. Πώς την κάνεις. Αυτή στην ουσία καίστε τα κελίφη από τις γαρίδες. Όταν λες και τα βάζεις εδώ πέρα. Ναι. Ακούστε το αυτό για το μπισκ. Παιδιά, όσες φορές μου έχει φέρει μάγειρας ένα μπουκάλι μπισκ στο σπίτι μου, να κάτσω μια εβδομάδα να παίζω με συνταγές, αλλά άλλες γεύσεις σε όλα τα φαγητά. Ενώ. Τέτοια φαγητά. Τα μακαρόνια, δε. Άστο. Αλλά θέλει ένα μισάωρο. Δηλαδή, τι γίνεται. Παίρνουμε τις καρκάσες, τις σκέμε, σβήνουμε με κονιάκ, βάζουμε κρεμμύδι, καρότα, πιπέρια κόκκους, θυμάρια. Χωρίς λάδι. Χωρίς λάδι στην αρχή και μετά βάζουμε λάδι. Μετά βάζουμε κονιάκ να πάρει φωτιά. Mm. Κρεμμύδια, σκόρδα, τα λοιπά, νερό, ντομάτα και τα αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου μισή ώρα. Και μετά του σουρώνει. Και μπορούμε να το βάλουμε μετά ή σε γαριδομακαρονάδες ή σε φαγητά για να ενισχύσουμε τις γεύσεις. Ναι, οτιδήποτε έχει μέσα με λίγο θαλασσινό που δεν υπάρχει. Έλα όμως που εγώ σκέφτηκα, ρε παιδί μου, δεν θα βγω τώρα να πω στον κόσμο. Κάντε γαριά σαγανάκι, αλλά θέλετε και ένα μισάωρο να κάνετε μία σάλτσα να πούμε μπισκ. Μα την μπισκ, άμα την κάνεις, μπορείς να την αφήσεις στο ψυγείο σου ή στην κατάψυξή σου. Ισχύ. Το βάζεις σε 2 μπουκαλάκια, τα μικρά του νερού και το έχεις στην κατάψυξη. Κάνεις τη δουλειά. Δεν το κάνεις κάθε φορά. Είναι βαρετό. Όχι. Άμα σου πω όμως ότι την ίδια γεύση μπορείς να την κάνεις σε 5 λεπτά, θα το πιστέψεις. Θα το πιστέψω, γιατί ο Τσούλης το λέει. Ξέρεις ποιος είναι αυτός. Τον ήθελε Μαντώνα, αλλά προτίμησε με Νεγάκια. Μην τα ξεχνάμε. Όχι. Έχουν γράψει ιστορία. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί από αυτό έφαγε Μαντώνα και έκανε κορμί κολόνα. Πάμε. Λοιπόν, κατσαρόλα για να ξεκινήσουμε να καραμελώνουμε τα λαχανικά μας. Αρκετό λαδάκι, 100 ml ελαιόλαδο, όπως θα δούμε και στην κάρτα των υλικών αμέσως τώρα, γιατί έχουμε ένα λαδερό φαγάκι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο ή λεπτοκομμένο. Εμένα μου αρέσει να είναι λίγο λεπτοκομμένο, γιατί αυτό το φαγητό, ρε παιδιά, είναι όπως έχω βάλει και εγώ ψωμάκι, είναι να το σκάβεις με το ψωμί και να παίρνεις γαριδούλα, φετούλα, πιπερίτσα, κρεμμυδάκι και να έχεις μια ολοκληρωμένη μπουκίτσα. Μέσα λοιπόν το κρεμμύδι μαζί με τις πιπεριές, η φωτιά μου τώρα είναι στο δυνατό. Βάζω και πιπεριές λεπτοκομμένες, πράσινες που έχουν έντονη γεύση και θα βάλω και λίγο σέλερι. Το σέλερι μου αρέσει να το βάζω στα θαλασσινά γιατί μου βγάζει μια αίσθηση φρεσκάδας μέσα στο φαγητό μου. Και αυτό είτε ψιλοκομμένο είτε λεπτοκομμένο. Το πρώτο μυστικό της συνταγής λοιπόν είναι η εξής. Να ξεκινήσουν αυτά τα λαχανικά για περίπου 5 με 10 λεπτάκια να ξεκινήσουν να καραμελώνουν. Πάμε να ασχοληθούμε τώρα με τις γαρίδες μας. Γαριδούλες. Μεγάλες προτιμώ, με τις τζάμπο που λέμε στο σούπερ μάρκετ που έχει, θα το δείτε. Τις οποίες τις έχουμε καθαρίσει, έχουμε κρατήσει την ουρίτσα για να μην μας μαζέψουν πάρα πολύ όταν θα βράσουν και έχουμε καθαρίσει το εντεράκι που έχουν από πίσω. Τις καρκάσες από την άλλη τις έχω κρατήσει, παιδιά. Οι καρκάσες είναι αυτό που έχουν όλη τη γεύση. Στο συγκεκριμένο φαγητό λοιπόν είναι το εξής, ότι μπορούμε να μαγειρέψουμε τις γαρίδες είτε και με τα κελίφη ολόκληρες ή να κρατήσουμε τις καρκάσες για να κάνουμε αυτό που θα σας δείξω εγώ. Έχουμε ένα τηγάνι ακριβώς δίπλα μας όσο καραμελώνουν τα λαχανικά μας.
και πάμε να ρίξουμε τις καρκάσες μέσα στο τηγάνι, χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Στην ουσία, τι θέλουμε να κάνουμε τώρα. Θέλουμε να δώσουμε χρώμα απ' έξω από τα κελίφη, ένα καραμελωμένο χρώμα. Θα αρχίσει να γίνονται πορτοκαλί σιγά σιγά οι γαριδούλες μας, τα κελίφη μας, για να μας βγάλουν όλη τη γεύση, την εξτρά γεύση της γαρίδας. Ακριβώς δίπλα μου έχω ένα πολυκοπτικό. Μέσα στο πολυκοπτικό λοιπόν θα ρίξω τα 600 ml ντομάτα κονκασέ που είδατε στην κάρτα των υλικών. Τη ρίχνουμε λοιπόν μέσα στο πολυκοπτικό μας. Επίσης, αυτό είναι προαιρετικό που θα κάνω τώρα, θα προσθέσω και πελτέ ντομάτας. Τον πελτέ ντομάτας, παιδιά, γιατί τον εβάζω. Τον βάζουμε για να δώσουμε λίγο πιο έντονο χρώμα στο σαγανάκι. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Το βλέπετε, το δικό μου δεν είναι πάρα πολύ κόκκινο, γιατί έχω κάνει αυτή εδώ την τζακτινιά με τις γαριδούλες. Τώρα, κοιτάξτε εδώ πέρα τις γαρίδες μου. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν ένα πολύ ωραίο πορτοκαλί χρωματάκι. Τα λαχανικά μου από την άλλη έχουν ξεκινήσει και χαραμελώνουν. Πάμε να βάλουμε μέσα σκορδάκι ψιλοκομμένο ή λεπτοκομμένο. Εγώ σας λέω, βάλτε τα λαχανικά όπως θέλετε εσείς. Δεν είναι ένα φαγητό που θέλει πάρα πολύ χρόνο. Είναι ένα ορεκτικό, γρήγορο, 20 λεπτού φαγητού που όλη η σημασία, όλη η προσοχή είναι στη λεπτομέρεια που αυτή σας δείχνω τώρα εγώ. Αφού ξεκινήσουν και καραμελώνουν τα λαχανικούλια μου, πάμε να βάλουμε τις γαριδούλες μέσα, να πάρουν τις καθαρισμένες, να πάρουν αυτό την ωραία γλυκάδα που ξεκινάνε να παίρνει από τα λαχανικά μου. Πάμε δίπλα τώρα. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σάλτσα μας, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς έχουν ξεκινήσει τα κελίφη μας και γίνονται. Έχει ξεκινήσει τώρα και μυρίζει. Μυρίζει γαρίδα, μυρίζει θάλασσα σιγά σιγά. Αρχίζει και αποκτά μια πολύ ωραία μυρωδιά το φαγητό μας. Πάμε στο πολυκοπτικό, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τι κάνω. Ούτε να βράζετε ούτε τίποτα. Εγώ έχω μεγάλο πολυκοπτικό. Εσείς στο σπίτι, αν έχετε πιο μικρό, θα μου το βάζετε σε δόσεις. Δεν χρειάζεται όλο μαζί να μου το βάλετε. Αυτά δηλαδή θέλεις απλά να πάρουν λίγο χρώμα. Γιατί ναι, έχασα λίγο που ακριβώς πήγα από εκεί. Λίγο χρωματάκι. Να πάρουν λίγο χρώμα. Δεν θέλουμε να καούνε, πώς να το πω, να πάρουνε. Όχι, γενικό, όχι. Δεν θέλουμε. Άμα καούνε πάρα πολύ, Ελένη μου θα πικρίσουν. Οπότε δεν το θέλουμε αυτό. Τώρα, μέσα στο πολυκοπτικό για να βοηθήσω αυτά τα υλικά να πολτοποιηθούν, θα βάλω ένα ποτήρι νερό 240 ml. Και ξεκινάω και χτυπάω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι. Τι γίνεται, ρε παιδί. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε και χτυπάμε. Έχουμε ένα ξεμάτιασμα στην κουζίνα, ρε παιδιά. Λοιπόν, ξεκινάμε και χτυπάμε μέχρι να πολτοποιηθούν όλα μου εδώ τα υλικά. Τώρα τι θα κάνεις. Τώρα τι θα κάνουμε, λοιπόν. Πάμε εδώ στην κατσαρολίτσα μου. Κοιτάξτε τις γαριδούλες μου. Έχουν ξεκινήσει και παίρνουν χρωματάκι, το βλέπετε. Αυτοί είμαστε. Τώρα, σουρωτήρι. Το βάζουμε από πάνω. Παίρνουμε αυτό εδώ το υπέροχο μείγμα που έχουμε φτιάξει. Θες να σε βοηθήσω. Και πάμε να το σουρώσουμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα, παιδιά. Με ένα κουταλάκι, κοιτάξτε εδώ τι θα κάνω. Θα αρχίσω να πατάω όλα μου αυτά τα υλικά. Μύρισε. Κατάλαβες. Μυρίζει. Άρα τι καταλαβαίνουμε, με μία τσαχπινιά, αυτό το μυστικό που σας δείχνω γίνεται και για το ριζότο και για τη γαριδομακαρονάδα και για ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Το πιέζουμε λοιπόν εδώ πέρα, τώρα έκανε τη δουλειά του αυτό, το αδειάζουμε εδώ πέρα στο πιατάκι μας. Πάμε να βάλουμε και το υπόλοιπο. Χωρίς να βάλετε πολλά υλικά, μόνο με ωραίο χρώμα να δώσετε στα κελίφη και να τα χτυπήσετε στο πολυκοπτικό. Κοιτάξτε εδώ πέρα, παιδιά, όλο αυτό τώρα το ζουμάκι που βγαίνει κάτω από το σουρωτήρι, θέλουμε να μας βγάλει όλη τη γεύση της γαρίδας. Καταλάβαμε τι λέμε. Και είναι αυτό που σας ξαναλέω, η λεπτομέρεια σε αυτό το φαγητό είναι που κάνει τη διαφορά, καθώς δεν έχει πάρα πολλά πραγματάκια. Τώρα, αφού σουρώσουμε καλά, το βλέπετε, αφήνουμε να σιγοβράσει. Αλλά τι μου λείπει, ρε παιδιά, σε ένα καλό σαγανάκι να βάλουμε λίγο ουζάκι. Πάμε να το σβήσουμε και με λίγο ουζάκι τώρα θα βάλω αλάτι και πιπέρι και θα σιγοβράσουμε τώρα το φαγητό μου για μόλις 10 λεπτάκια. Η γαρίδα, παιδιά, δεν θέλει πάρα πολύ. Η γαρίδα, εσείς στο σπίτι που μαγειρεύετε και ξέρετε, η υφή της
πρέπει να είναι τραγανή. Δεν πρέπει να είναι λιωμένη η γαρίδα. Πρέπει να έχει υφή η γαρίδα. Γιώργη μου, ναι. Το τόσο πολύ πιπεριά όμως. Ναι. Άλλη θα ρωτήσω εγώ, ναι, δεν ναι, θα ναι. κλέψει την κατάσταση. Καθόλου. Πίστεψέ με καθόλου. Γιατί αυτό τώρα θα βράσει. Θα καραμελώσει η πιπερίτσα μας, αλλά εμείς. Εγώ την πιπερίτσα την ώρα που την τσιγαρίζω πρέπει να την αφήσω λίγο παραπάνω. Γιατί εγώ τη βλέπω πολύ ζωντανή. 10 λεπτάκια θέλει. 10 λεπτάκια για να γίνει ωραία καραμελωμένη. Κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Μου φαίνεται πολύ τώρα που τη βλέπω εδώ μέσα. Όχι, αυτό, όχι. Αυτό ό,τι βλέπεις που έχω φτιάξει είναι με την ίδια ποσότητα πιπεριάς. Δεν τις βλέπω εδώ μέσα τις πιπεριές. Αυτό, δεν θα, γιατί με το βράσιμο μαραίνονται. Αλλά το θέμα είναι με την τσαχπινιά που μύρισε. Είναι μόνο γαρίδα. Δεν σου μυρίζει τίποτα άλλο και ούζο αυτή τη στιγμή που έβαλα. Τώρα και το ούζο. Ναι. Υπέροχο το ούζο. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Ταιριάζει τρέλα. Άρα τι καταλαβαίνουμε, παιδιά, κάνοντας αυτό το μυστικό που σας έδωσα, ό,τι μα ό,τι γεύση και, βάλουμε, και αν βάλουμε μέσα, δεν θα το επισκιάσει αυτό το υλικό. Η γαρίδα θα είναι πρωταρχικός, πρωταγωνιστής που λέμε στο φαγητό και το αφήνουμε, κοιτάξτε εδώ πέρα η γαρίδα, αυτό εδώ πέρα. Με το που πιει τα ζουμάκια είναι εσύ έτοιμο. Την πιπεριά γιατί τη βάζεις, για χρώμα ή για γεύση? Για γεύση. Γιατί δεν τη βάζεις τότε να τσιγαριστεί μαζί με το κέλυφος και να τη λιώσεις, να πάρεις τη γεύση, αλλά να μην τη μασάς μέσα? Αν να την πολτοποιήσω, λες, ναι, μαζί. Δηλαδή, ναι, δηλαδή, γι' αυτό σκέφτομαι και προσπαθώ να σκεφτώ, δηλαδή, πώς θα πάρω τη γεύση χωρίς να μου ξεφύγει εμένα την άπειρη, γιατί εσύ είσαι έμπειρος και ξέρεις ακριβώς πόσα πρέπει να βάλεις υλικά. Τώρα εμείς... Μάλιστα. Λες, με το μάτι θα την κάνω εμένα, μπορεί να μου έχει φέρει 1,5 κιλό γαρίδα. Μπορεί δύο πιπερίτσες είναι από 1 κιλό και πάνω και 2 κιλά πιπεριές να έχεις. Είναι 2 κιλά γαρίδες, 2 πιπερίτσες είναι. Και σε κρεμμύδια πόσα βάζεις, δηλαδή αν βάλεις 2 πιπεριές πόσα κρεμμύδια? Ένα κρεμμυδάκι μεγάλο, λεπτοκομμένο. Δεν θέλει πάρα πολύ, δηλαδή μη σε φοβίζει αυτό. Μα το μυρίζεις, αλλιώς τώρα κανονικά πρέπει να μυρίζεις μόνο πιπεριά γιατί είναι πάρα πολύ φθηνή. Δεν μου μυρίζει πιπεριά. Αλλά αυτό σου λέω. Τη βλέπω όμως. Καθόλου και με φοβίζω θα μου μυρίζει. Εάν θέλετε, ακούστε, αν θέλετε μπορείτε να πολτοποιήσετε όλα σας τα υλικά μαζί με τα κελίφη μέσα στο πολυκοπτικό. Αλλά τι γίνεται? Επειδή ένα φαγητό είναι ένας μεζές, ο οποίος θέλεις να δαγκώνεις και άλλα πράγματα, δηλαδή εκεί που έχεις την γαριδούλα να σου έρθει μετά και η πιπεριά, κοίτα εδώ, έτοιμο είναι. Το βλέπεις? Όσο τα λέμε, σας είπαμε, δεν είναι ένα φαγητό που θέλει πάρα πολύ. Η γαρίδα είναι σχεδόν έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ, σκληρή. Κοιτάξτε, έτοιμο. Το βλέπεις? Αυτό και μοσχοβολάει τέτοιο. Σβήνουμε τη φωτιά, αφού είμαστε έτοιμοι, βάζουμε φετούλα μέσα. Εδώ δείτε ρε παιδιά. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει ρε παιδιά. Αλλά, να δώσει το, εννοείται και να δώσει ρε παιδί, αλλά δεν είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε λιγουλάκι, κοιτάξτε εδώ πέρα και η φέτα, καθώς λιώνει, τι γίνεται, δημιουργεί μια σάλτσα. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω? Ποιος είσαι ρε παιδί μου, μαϊντανό από πάνω. Και φίλες και φίλοι, είμαι έτοιμο. Μπράβο. Μπράβο, ωραία συνταγή, ωραία ιδέα. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ περίεργη να δω την αυριανή σου ιδέα. Είναι... Θέλω να μείνουμε αυτή την εβδομάδα λίγο σε τέτοια. Τι, με κοιτάς λίγο περίεργα. Όχι, δεν φοβάμαι. Ναι. Γλυκάκι σου έχω αύριο. Α, γλυκάκι. Γλυκάκι. Θέλω να πω ότι θα ήθελα αυτή τη εβδομάδα να μην δούμε καθόλου κρέας. Δηλαδή, αυτό που λέμε έτσι για αλλαγή. Αμέ, εννοείται, αγάπη μου, εδώ. Εδώ θα δώσω σήμα. Έτσι. Εντάξει. Τέτοια πράγματα, ωραία. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι για διαφημιστικά μηνυματάκια. Είμαστε. Και αμέσως μετά τι? Ερχόμαστε με τα δικά μας. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Σε μια μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα. Μόνοι ξαναίνω, πάντα σε περιμένω. Κύλο, μωρέ, πες κι άλλο. Δεν μπορώ, ντρεύομαι. Γεια σας, ντροπές. Εσύ. Καλά, δεν μοιάζει με τη δική σου ερμηνεία τη προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, παιδιά, το τραγούδι είναι κομματάρα, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και νομίζω ότι του ενθουσιάζει και το βίντεο κλιπ γιατί παίρνουν αυτό το vibe Αθήνα, τουρισμό και έχει παίξει καταλυτική σημασία, καταλυτικό ρόλο. Τι? Ο πρωταγωνιστή. Νάτο, νάτονα. Λοιπόν, ο οποίο είναι ο κλασικό τουρίστα. Ο τουρίστα δεν υπάρχει. Είναι το πρότυπο τουρίστα. Ο οποίο είναι αληθινό τουρίστα. Όχι απλά είναι αληθινό. Όχι, δεν είναι, θα σου πω. Υπήρξε. Μπράβο, πες. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Ο άνθρωπος ήταν τουρίστας, αλλά επειδή του άρεσε πάρα πολύ η Αθήνα, αποφάσισε όταν βγήκε στη σύνταξη, γιατί ήταν απόστρατος, είναι απόστρατος της Αμερικής, του Αμερικανικού Ναυτικού. Ναι. Λοιπόν, αποφάσισε να μείνει στην Ελλάδα. Πήγε σε μια συναυλία της Μαρίνα Σάτι το 2016, έπαθε έρωτα με τη Μαρίνα Σάτι, Λάλα. Του αρέσει πάρα πολύ. Λάλα, τρελαίνεται και αυτός και η κόρη του και την ακολουθούσαν σε όλες τις συναυλίες. Τους ήξερε η Μαρίνα επειδή ήταν fans. Και κάποια στιγμή
στιγμή τον πήρε τηλέφωνο και του είπε: δεν έριξα να παίξει ένα βίντεο κλιπ που έχω ένα ρόλο ό,τι πρέπει για σένα. Και έχει γίνει πια γνωστό σε όλους, τον σταματάνε, του λένε τα-τα-τα. Φοβερός. Πάμε να δούμε την ιστορία του. I retired from the United States military. I was stationed at one of our former American bases at Ellinikon, near the old airport in the late 1980s. I'm originally from Los Angeles. And after I retired from the military, I came back to Greece to live. I met Marina Sati for the first time in 2016. When she was playing at Megaro Musiki, me and my daughter, we were so impressed with her performance that we waited for her afterwards. And my daughter and her had a photo, and we told her how much we liked her performance. So after that, we started going to many of her concerts. A number of years later, she actually, Marina reached out to me herself through her assistant and asked if I would like to play the role in her video. And of course I said yes. I mean, who can say no to Marina Sati? It was fantastic. I mean, Marina herself is incredible. She treated me so nice and respectful. She's so kind. She treated me like a VIP. I felt very welcome on that set. I love the song. Of course, I love all of Marina's songs because, as I've told you, I'm a fan. I have the feeling that it's going to win. I have been recognized several times. It was a little funny. Are you that guy in the video? And I said yes, and they were saying ta-ta-ta, you know, like from the song, so it was funny. But yeah, and a few other people just congratulated me on my performance. Please tell Mrs. Menengaki that I'm a big fan of her show. And one of my favorite episodes of all time is when she interviewed Maria Menounos. Me Marina ke tin Ellada ya tin Niki. Για την Νίκη. Ορίστε, Μίσης Μενεγιάκη. Ευχαριστή στον άνθρωπο και να του στείλω και πολλά φιλιά. Ορίστε. Που μας μίλησε, βέβαια. Πραγματικά πολύ. Πανγλικό. Με αγάπη για την Ελλάδα. Καταλαβαίνεις και πόσο δυνατά πάει το τραγούδι όταν έχουν ξεκινήσει τον άνθρωπο και τον αναγνωρίζουν στον δρόμο. Από εκεί καταλαβαίνεις πώς πάει το τραγούδι. Αναγνωρίζουν στον δρόμο. Και το καταλαβαίνεις στην Ελλάδα. Γιατί στο εξωτερικό είναι άλλο κοινό. Άλλο, αλλά για εμάς όμως που τον βλέπουν και του λένε τα τα τα. Δεν να μας το πούνε αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Νομίζω έχουμε αίσθηση, όλοι έχουμε αίσθηση όταν κάτι προχωράει και περπατάει. Στα στοιχήματα που κάνουμε εμείς τους έξυπνους. Έβδομο το κομμάτι και μόλις μου ήρθε και mail από τη Μήνος ότι έγινε πλατινένιο μέσα σε 2 εβδομάδες. Μπράβο! Και πλατινένιο όμως. Ψηφιακά κατεβάσματα. Το διάβασα και εγώ, δεν ήξερα. Στα πόσα ψηφιακά κατεβάσματα. Α, μπράβο. Διάβασα το μισό. Το μισό. Άμα τραβήξω από 17, είμαι άξιος της μοίρας μου. Το είχαμε βρει ένα προηγούμενο θέμα για το τότε με το σαμπάνι που είχαμε. Το είχαμε βρει, αλλά νομίζω είναι πάνω από 100.000 κατεβάσματα. Αλλά δεν παίρνω όρκο. Εδώ όμως το Γιάννη Σωμανάτη. Λοιπόν, 8 εκατομμύρια συνολικές προβολές στο επίσημο βίντεο κλιπ. Περισσότερα από 4 εκατομμύρια Spotify streams. Νούμερο 1 YouTube trend στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Νορβηγία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία. Ελά, εντάξει, παιδιά. Πάρε μια ανάσα, καλέ. Όχι, με μια εδώ. Τίποτα. Το πλατό εγώ θα. Πάμε για να το σηκώσουμε, παιδιά. Άντε. Αλλά μπράβο πραγματικά που τον βρήκα. Γιατί ποιος ήξερε ότι είναι ο νούμερο ένα φαν της Μαρίνα Σάτι. Ποιος, who can say no to Marina. Φανταστικός, φανταστικός. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με την Γιούλικα. Λοιπόν. Η Γιούλικα Σκαφιδάλη, λοιπόν, μας έδωσε συνέντευξη και φυσικά μέσα στα πολλά που την ρωτήσαμε, τι ρωτήσαμε γενικότερα, πώς είναι αυτή η ωραία καινούργια καθημερινότητα που ζει από το φθινόπωρο που μας πέρασε. Ακριβώς. Η Φωτεινή Λασπά τη συνάντησε, τη έκανε ερώτηση τι έχει αλλάξει από τότε που ήρθε ο γιος στη ζωή σου και είπε ότι. Αχ, παιδί μου. Αχ, λοιπόν, αχαχάχ, σε βλέπω, είναι τα αχαχάχ πολλά. Αναστατώνομαι. Ναι, γιατί θυμάσαι πώς μυρίζει εκεί, κατάλαβες. Ακριβώς αυτό. Μυρίζει ωραία εκεί. Το λεμουδάκι εκεί, να είχαμε τώρα. Αυτή η ανασούλα, βρε παιδιά, στο πράγμα. Εντάξει, λιώνουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι εμένα με ξαφνιάζει το ότι λέω ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή της. Ότι καταλαβαίνει ότι έχει αυτή τη γλυκιά ευθύνη, αλλά στην πραγματικότητα το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι μένει σπίτι που είχε να μείνει από τα παιδικά της τα χρόνια. Δεν έμενε ποτέ σωστά.
σπίτι, Γιώλικα Σκαφιδά. Απαντάει βεβαίως και σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Και λέει πως καθόλου μονογονεϊκή οικογένεια δεν είμαι, απλώς δεν έχω παντρευτεί. Ό,τι διαφορετικό υπάρχει στην οικογένειά μας, είμαι πολύ έτοιμη όσο μεγαλώνει το παιδί να του το εξηγήσω με πολύ αγάπη. Πάμε να δούμε. Από όταν ήρθε ο γιος σου στη ζωή σου, κάνεις σκέψεις μήπως σε πάει πίσω στα επαγγελματικά? Επειδή έχω αρχίσει να έχω κάποιες προτάσεις για θέατρο και τηλεόραση, έχω αρχίσει και σκέφτομαι πώς θα τα κομματάρω, αν θέλω να βγω ξανά στην αγορά εργασίας, θέλω να μείνω σπίτι, να μην χάσω χρόνο. Αλλά εντάξει, δεν αγχώνομαι. Νομίζω ότι όπως και τόσες άλλες γυναίκες και τόσοι άλλοι άνδρες, και εγώ θα δουλεύω και το παιδί θα είναι σπίτι με έναν άνθρωπο, ξέρεις. Τι έχει αλλάξει στη σκέψη σου, στη φιλοσοφία ζωής σου από όταν ήρθε στη ζωή σου ο Άγγελος? Δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι περνάω πάρα πολύ χρόνο στο σπίτι, το οποίο είχα να το κάνω, δεν ξέρω, από τα σχολικά μου χρόνια ίσως, γιατί μετά δούλευα συνέχεια και πολύ. Αυτό που έχει αλλάξει, να, για παράδειγμα, είναι ότι έχω έναν άνθρωπο ο οποίος εξαρτάται από εμένα, στα πάντα, και αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι βάρος, είναι μια γλυκιά ευθύνη. Γιατί ένα παιδί που έγινε από επιλογή δεν έτυχε. Μετανιώνεις που η επιλογή αυτή δεν έγινε νωρίτερα ή τώρα ορίμασε αυτή η σκέψη? Είμαι καλά που έγινε τώρα. Δεν νιώθω ότι έχω μεγαλώσει αρκετά. Σίγουρα έχω την πείρα και την εμπειρία. Έχω διαβάσει πιο πολύ, έχω ζήσει πιο πολύ, έχω κάνει ό,τι θα ήθελα. Θέλω κι άλλα φυσικά. Έχω κάνει το κουμάντο μου. Δεν νομίζω πάντα ότι το νεαρό της ηλικίας είναι το ατού στο να μεγαλώνεις ένα παιδί. Πιστεύω ότι είμαι ακόμα πολύ δυναμική και ανυπομονώ να μεγαλώσει λίγο, να παίζουμε, να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να κάνουμε σπορ. Έτσι ανυπομονώ για όλα αυτά. Υπάρχουν στιγμές που πελαγώνεις παρόλα αυτά? Υπάρχουν στιγμές που πελαγώνω επειδή έχω και το σκύλο, ο οποίος είναι 3 ετών, και κάποιες φορές είναι το μωρό που κλαίει και είναι και ο σκύλος που γαυγίζει. Και ξέρεις, κάποιες φορές εκεί λέω σταματήστε. Και ένα αστείο που μου συνέβη τις προάλλες, κράταγα το μωρό γιατί έκλαιγε και κρατούσα ένα κόκαλο για το σκύλο μέχρι να ρευτεί το μωρό, ώστε να βάλω το μωρό στο καρότσι, να πάμε με το σκύλο βόλτα όλοι μαζί. Και κάποια στιγμή ασυναίσθητα πήρα το κόκαλο που κρατούσα στο σκύλο και πήγα να το δώσω στο παιδί. Κάνεις σκέψεις για το όταν θα μεγαλώσει ο Άγγελος, τις ερωτήσεις μπορεί να σου κάνει για τη μονογονεϊκή οικογένεια? Δεν είμαι μονογονεϊκή οικογένεια. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η... Απλώς δεν έχω παντρευτεί, δεν το μεγαλώνω μόνη μου. Σε οποιαδήποτε ερώτηση έχει να μου κάνει, είμαι εδώ για να το απαντήσω σε όλα. Με θάρρος και αλήθεια, όπως κάθε γονέας πρέπει στο παιδί του. Και οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσει, είμαι εδώ να τον βοηθήσω και μαζί να εξηγήσουμε στα άλλα τα παιδάκια τι διαφορετικό μπορεί να έχει εκείνος από μια άλλη οικογένεια ή τι διαφορετικό μπορεί να έχει ένα παιδάκι από εκείνον. Και όλα τα παιδάκια μαζί να παίζουν και να είναι χαρούμενα και να έχουν αγάπη. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία. Είκοσι χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Τα χρήματα αξίζουν τον κόπο? Εκ των πραγμάτων, η φύση της δουλειάς καλεί 2 φορές το χρόνο να ψάχνεις για δουλειά. Δεν ένιωσες ποτέ την ασφάλεια ότι εγώ τώρα πια πάω, θα έχω δουλειά κάθε χρόνο, είναι στην πρώτη? Το ένιωσα λίγο, μετά έφαγα τα μούτρα μου και το ξένιωσα. Οπότε, επιστρέφοντας από την Κρήτη, από το νησί, είπα, ωραία, τώρα τελείωσε. Δεν θα ξαναζητήσω όλα αυτά από τον μπαμπά μου για το ενίκιο. Τώρα είμαι μόνη μου. Τώρα θα έρχονται να οι δουλειές. Και επιστρέφω σε μια Αθήνα που τα πράγματα επαγγελματικά είναι τελείως διαφορετικά. Μου είπες να ζητήσεις χρήματα από τους γονείς σου. Δεν διστάζεις να το κάνεις όταν νιώσεις ότι υπάρχει ανάγκη? Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ναι. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν είσαι νέος, το οποίο δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν ξέρω, εγώ δεν έζησα εκείνες τις εποχές που έκανες ένα σύριαλ και αγόραζες ένα σπίτι ή έκανες δεύτερο σύριαλ και αγόραζες και εξοχικό. Πρωταγωνιστής στις Ψυχοκόρες, όταν λέω ότι παίζω στη σειρά Ψυχοκόρες, όλοι μου λένε «Α, η γιαγιά μου ήταν ψυχοκόρη». Ή, «Α, ήξερα μία κυρία που η μαμά της, η θεία της, η συνειφάδα της, η κουνιάδα της ήταν ψυχοκόρη». Είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία που έχει συμβεί, τέλος πάντων, στην Ελλάδα και η οποία δεν έχει επικοινωνηθεί. Χαίρομαι πολύ που οι ψυχοκόρες έχουν έτσι απήχηση στον κόσμο και που καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με όμορφο τρόπο αυτή τη δουλειά. Είδες. Τυχαίρομαι. Ναι. Τυχαίρομαι. Παρότι αυτό που λέμε πρωτάρα, άπειρη με το κομμάτι αυτό, έχει μια σιγουριά, μια γλύκα και ακόμα και κάτι που μπορεί να τη συμβεί απρόπτο, μικρό, τίποτα, το αντιμετωπίζει με χιούμορ. Πραγματικά τυχαίρομαι. Πραγματικά έτσι είναι και η σιγουριά που λες νομίζω είναι λέξη κλειδί και για το κομμάτι που απάντησε, για το πώς θα απαντήσουν, θα απαντήσει αύριο μεθαύριο όταν το παιδί της θα έχει κάποιες απορίες και σκεφτόμουν
όλοι δεν καλούμαστε να απαντήσουμε στα παιδιά για κάτι διαφορετικό που έχει η κάθε οικογένεια. Δηλαδή δεν είναι. Όλοι διαφορετικοί είμαστε. Το θέμα είναι όμως να μην λες αυτό που νομίζεις ότι πρέπει να πεις ή αυτό που λένε τα βιβλία ή οι ειδικοί. Μέσα σου είναι η αλήθεια σου και αυτή πρέπει να εκφράσεις. Όχι, το μέσα σου είναι πάντα ο πιο ασφαλής τρόπος. Απλοποιούνται λίγο τα πράγματα. Αν έχεις γνώμονα την αγάπη, ότι έχεις έρθει παιδί μου εδώ με την αγάπη και μεγαλώνεις με ασφάλεια και με αγάπη, ακριβώς. Απλοποιείται πάρα πολύ όλο το. Καλά, το τα παιδιά δεν μπορείς έτσι. Τι σε ρωτήσαν τα άλλα παιδάκια, τι σου είπαν. Απλοποιείται. Αυτό λέω, ότι έτσι κι αλλιώς ένα παιδί μπορεί να το μεγαλώσει βάσει βιβλίων, γιατί η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική και καμιά φορά οι ερωτήσεις φτάνουν σε ένα επίπεδο που μπορεί καμιά φορά κι εσύ ο ίδιος να εκπλαγείς από αυτό που θα δεχτείς. Οπότε καμιά φορά και αυτά που διαβάζουμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Όμως έχει και μια αφοπλιστική ειλικρίνεια σε ό,τι και αν τη ρώτησε απάντησε, ακόμα και σε πράγματα λεπτά για τα οποία είχαν σπεύσει κάποιοι να βγάλουν συμπεράσματα. Γιατί αυτό καταλάβαμε όλοι, έτσι. Ακριβώς. Όλοι αυτό λένε. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν ήταν θέμα να βγάλει κανείς συμπέρασμα. Είναι αυτό που δηλαδή. Άμα δεν ρωτάς, εγώ όταν την είχα εδώ δεν ήθελα να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Άρα μην το χρεώσεις εκείνη ότι όχι, δεν ξέρω. Βέβαια. Εγώ μπορεί όχι, να σκέφτηκα βέβαια. Εκείνη τη στιγμή, επειδή ακριβώς δεν ρώτησα ούτε πριν ούτε μετά, ότι εντάξει μπορεί. Και γιατί, αφού σήμερα μπορείς και μόνος σου, δεν είμαστε. Όχι, απλώς επειδή γράφτηκε σε site και τα λοιπά. Γιατί άμα δεν ρωτάς, αυτό σου λέω, γιατί άμα δεν ρωτάς, δεν παίρνεις απάντηση, οπότε δεν παίρνεις και θέση. Και απ' την άλλη, γιατί πρέπει να τα ρωτάμε και όλα. Όχι, βέβαια. Όχι, γιατί θέλει ο άλλος να σου πει σε κάποια θέματα πιο λεπτά, τα λέει. Ακριβώς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, έχει γίνει. Το είπε πολύ ωραία. Πολύ άνετα, πολύ αυθόρμητα. Ακριβώς. Το ότι έχει κάνει τη συνειδητή επιλογή να μην προβάλλεται ο άλλος γονιός του παιδιού, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι ξέρεις κάτι παραπάνω, ξέρεις μόνο ότι δεν ξέρεις. Ακριβώς, αλλά το θέμα είναι ότι γράφονται άλλα αντάλλα και αφήνονται μάλλον υπονοούμενα τα οποία την ενοχλούσαν τη γυναίκα. Γι' αυτό θέλησε και να το διευκρινίσει. Σωστό, σωστό, σωστό. Εγώ πολύ χάρηκα που την είδα μαζί με το αγόρι της. Πραγματικά. Πω, πόσα θα ήθελα πραγματικά να τους δω. Λουκάκι, τι πουλουκάκι. Πολύ το. Το λαχτάρισε. Το κρατούσε αγκαλιά, ναι. Λαχτάρισε λιγάκι. Να σας πω, δεν λαχταράω πια όπως λαχταρούσα κάποτε που έλεγα αχ. Θα ήθελα να κάνω ένα ακόμα παιδί, αλλά λαχταράω πάρα πολύ να έρχονται άνθρωποι να μου αφήνουν για λίγο τα μωρά τους. Ναι. Να παίρνω τη δόση μου. Δεν ξέρω πώς να το πω. Λαχταράω αυτό. Αυτό το κομμάτι. Έτσι. Δημήτρη, αγκαλιά τη μυρωδιά, αλλά να το επιστρέψω μετά από δύο μέρες. Όχι εγώ πάλι. Δηλαδή, εγώ είμαι υπερπλήρης από αυτό. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο να μάθουμε τι γίνεται με το μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Τα νέα επεισόδια θα βγουν τελικά. Βεβαίως θα βγουν τα νέα επεισόδια. 16 Μαΐου είναι η ημερομηνία που όλοι περιμέναμε. Είναι η πρεμιέρα του Β' κύκλου. Εννοείται ένα κύκλο που θα μα φέρει πάρα πολλά μυστικά στο φως. Αυτή τη σειρά. Φυσικά θα ασχοληθούμε με το τι έχει γίνει με την εξαφάνιση, παύλα δολοφονία, ερωτηματικό του Χαράλαμπου και θα έχουμε και νέα πρόσωπα. Τέσσερα είναι τα νέα πρόσωπα που έρχονται στην σειρά του Χριστόφορου. Είναι ο Κωστής Μπερικόπουλος, ο οποίος έρχεται για να διελευκάνει όλο αυτό το μυστήριο στους παξούς στο ρόλο του detective. Ο Αλέξανδρος Μιλωνάς, αλλά και ο Νίκος Ψαράς με τη Λένα Παπαλιγούρα. Νομίζω ότι εντάξει, είναι η πρεμιέρα που όλοι είναι περιμένουμε. Ανοιχτά μέτωπα. Τι θα γίνει με την Κλέλια, τι θα γίνει βέβαια. Με την εγκυμοσύνη της συζύγου. Θα γίνει μπαμπάς, αυτό θα σας το πω το σπόλιο. Θα τον σέφαγε το Χαράλαμπο. Θα τον σέφαγε το Χαράλαμπο. Ο Ορέστης θα γίνει κανονικά μπαμπάς, ο Ορέστης, ο Χριστόφορος. Α, μπαμπάς, μπαμπάς άκουσα, γι' αυτό λέω ποιος θα γίνει μπαμπάς. Έχουμε χειροτονία σε σύριαλ του Παπακαλιάτη. Όχι βρε. Και θα είναι μαζί με την Αλεξάνδρα με πολύ σκληρή δοκιμασία σε αυτή τη σχέση και σε αυτή τη συμβίωση. Και φυσικά ταυτόχρονα και στο Netflix εννοείται, όπως και ο πρώτος κύκλος του Χριστόφορου. Και θα υπάρχει και συνέχεια παιδιά, να για του χρόνου. Δεν είμαι σίγουρη ότι το έχω ξεκάθαρα στο μυαλό μου. Ναι. Όταν ακούμε Netflix, επειδή τον τελευταίο καιρό ακούμε για αρκετά σύριαλ ελληνικά στο Netflix και τα έχουμε πετύχει και εμείς το Zapping. Κάπου έχει πάρει ταυτή μου ότι κάποια σύριαλ παίζουν παγκόσμια. Κάποια σύριαλ παίζουν στη χώρα τους. Ακριβώς. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Ισπανία. Βεβαίως. Όπου και να είναι. Ο Παπακαλιάτης έπαιξε. Παγκόσμια. Ξέρω για τον Παπακαλιάτη. Για τα υπόλοιπα θέλω να μου πείτε. Όχι. Νόμιζα ότι δεν σου πει χώρα. Είναι στη χώρα μας. Αυτά που βγαίνουν στο Netflix τα βλέπεις μόνο στη χώρα μας, στην συγκεκριμένη συχνότητα. Κάποια μόνο δεν νομίζω του Χριστόφορου. Έπαιξε σε 18 χώρες και ήταν και στο top 10, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και μην ξεχνάτε ότι άλλαξε και το όνομα για να μην υπάρχει παρερμηνία με το μαέστρο του Bradley Cooper. Ναι, βέβαια. Που πήγε και στα Όσκαρ. Η οποία στα Όσκαρ πήγε, αλλά δεν πήγε καλά. Τίποτα δεν έγινε. Εντάξει, τι να κάνεις. Πάμε τώρα εμείς στο επόμενό μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την Μάρα Δαρμουζλή.
Μας μιλάει για τους άντρες ζωή της, τον άντρα της, τους γιους της. Είναι... Τι είναι αυτό που σου έπιασε περισσότερο από αυτά που μας είπε Πρώτον, η Μάρα. Με έπιασε ότι είναι μαμά σε δύο διαφορετικές φάσεις ζωής της τελείως όμως. Από τη μία από τα 23 της χρόνια και από την άλλη στα 40 της χρόνια. Που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπως επίσης και. Λόγω ηλικία. Λόγω ηλικία και συνείδησης. Θα σου πω γιατί λέει, ας πούμε, στα 23, όταν έγινα εγώ μαμά, ναι. Ήτανε το λάθος ίσως τότε της ζωής μου, που τώρα όταν το ανακαλώ λέω ότι είναι το ωραιότερο λάθος που ίσως έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Είπε η γυναίκα ότι ναι, είναι ναι, λάθος. Ναι, είναι το ωραιότερο λάθος της ζωής μου ο πρώτος μου. Ήθελε να πει ήταν πάρα πολύ δεν μικρή. Ήταν έτοιμη καθόλου. Δεν ήταν έτοιμη καθόλου. Ενώ τώρα στα 40 και κάτι ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή. Και λέει και στο γιο της, παιδί μου, θα αποκτήσεις αδελφάκι. Και έτσι λέει και ο γιος, ρε μαμά, δεν περίμενες λίγο ακόμα, θα σου έκανα εγγονάκι. Ας τη δούμε. Full time μαμά πλέον. Ναι, ναι, ναι. Νυχθημερών. 27 ώρες, 24 ώρες. Αλλιώς ήταν στα 20, αλλιώς είναι στα 40. Διότι στα 20 είσαι με την άγνοια, είσαι με την ορμή της νιώτης. Τώρα μετά από κάποια ηλικία κτλ. Το χαίρεσαι κιόλας γιατί γίνεται πιο συνειδητά. Στα 23 σου συνειδητή η απόφαση να κάνεις το παιδί. Όχι, το παιδί ήταν τυχαία. Ήταν το πιο όμορφο λάθος. Γιατί πλέον τα αγαπάω τα λάθη. Και δεν είχα το φόβο το μήπως δεν επιστρέψω στη δουλειά, γιατί ουσιαστικά μέχρι και σχεδόν έγκυος δούλεψα. Και με το που γέννησα στις 20 μέρες τρέχαντα συμβόλαια, έπρεπε να επανέλθω. Έλειπα πάρα πολύ καιρό. Ήμουνα με μια βαλίτσα στο χέρι. Ίσως η καραμέλα που χρήσωνε το χάπι ήταν ότι δεν περνάμε ποσοτικό χρόνο, περνάμε ποιοτικό χρόνο. Έχασες πράγματα από το μεγάλωμα του Άγγελου. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω τώρα, μετά από τόσο καιρό, να έχει εκτιμήσει ο Άγγελος ότι ήταν αλλιώς εκείνη η εποχή. Η μαμά έπρεπε να δουλέψει. Έχω τρεις άντρες στη ζωή μου. Έναν άντρα σε τρεις διαφορετικές ηλικιακές φάσεις. Όταν είναι μικρός, όταν είναι στο μετέχμιο και όταν είναι στην καταξίωση, το σύζυγό μου δηλαδή. Ο Άγγελος πώς δέχτηκε το αδερφάκι του? Έκανα το λάθος όταν ήταν σε νεαρότερη ηλικία να του δώσω να διαβάζει τα κόμιξ του Αρκά. Και καλλιέργησε ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Και όταν του είπα, τι ξέρεις κάτι, Άγγελε, θα σου κάνουμε αδερφάκι. Γυρίζει και με κοιτάει και μου λέει: δεν περίμενες λίγο ακόμα να σου κάνω εγώ εγγονάκι? Η αλήθεια είναι ότι ήθελε πάντα αγοράκι αδερφάκι. Οπότε τώρα είναι ο μεγάλος αδερφός σε όλα του. Ξανάφτιαξες τη ζωή σου. Ο μεγάλος σου γιος το πήρε εύκολα? Προσπαθούσα μέσα σε αυτά τα πλαίσια και της δικής του εφηβείας να του εξηγήσω και του είπα ότι προσπαθώ και θέλω να ξαναφτιάξουμε οικογένεια. Είμαστε οικογένεια, εμείς δεν θα αλλάξει οι δυο μας, αλλά θα ήθελα να μεγαλώσει και λίγο ακόμα η οικογένειά μας. Και τον είδα λίγο σκεπτικό, πήρε την πληροφορία. Και μπορώ να πω ότι μετά από αυτά τα χρόνια που συζεί με τον Βασίλη, έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Τον βοηθάει, τον στηρίζει. Είναι ναι. Πάρα πολύ ωραία η σχέση τους και μου αρέσει πάρα πολύ. Τι γεύση σου άφησε η καριέρα σου στο modeling? Μια γεύση πολύ ωραία, γλυκιά, νοσταλγική, τα ταξίδια που κάναμε. Σου έφερε πάρα πολλά καλά. Σου έχει μείνει και το άσχημο κομμάτι τότε που αντιμετώπισες την ανορεξία, τη βουλιμία, όλα αυτά. Ίσως βρήκε όχημα, πάτημα, αυτό το επάγγελμα, το οποίο έχει κάποια στάνταρτς όσον αφορά το σωματότυπο. Ναι, ταλαιπωρήθηκα. Ταλαιπώρησα τον εαυτό μου, το σώμα μου. Αυτά τα θέματα υγείας δεν τα ξέραν οι δικοί μου και επειδή λόγω της απόστασης, οι γονείς μου ήταν Θεσσαλονίκη, δεν ήταν σε άμεση επαφή ώστε να μου παρατηρήσουν κάτι στον τρόπο ζωής μου. Κάθε Σάββατο 9, Άγγελον Βήμα, υπόθεση Παραντάιν. Ένα δράμα χιτσκοκικό. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, η κυρία Παραντάιν, την οποία υποδίωμαι, βρίσκεται αντιμέτωπη με την υπόθεση αυτή της δολοφονίας του σύζυγου της και κατηγορείται για το φόνο. Τώρα τα όνειρά μου είναι αλληλένδετα με τα όνειρα των παιδιών μου. Θέλω να τα δω ευτυχισμένα, να ζουν τη ζωή τους, να είναι τυχερά. Όσον αφορά τα σχέδιά μου, έχουν να κάνουν με ευκαιρίες. Είμαι κι εγώ λοιπόν σε αυτή τη φάση της ζωής μου που δεν αφήνω τις ευκαιρίες, που δεν θα έχω δεύτερη σκέψη φόβου και δισταγμού και θα δοκιμάζω πράγματα. Δεν είναι πολύ γενναίο όταν είσαι σε μια συγκεκριμένη ηλικία και μετά να ξαναπαίρνεις μια απόφαση και να είναι σαν να το ξαναζεις όλο το πράγμα πάλι από την αρχή. Είναι γενναίο αν όλα αυτά που λέμε τα βάλεις στο μυαλό σου και 10 χρόνια πριν πεις «Λοιπόν, εγώ τότε βάζω στόχο να κάνω αυτό». Αν η ζωή στα φέρει έτσι. Ερωτευτείς, νιώθεις όμορφα, νιώθεις ότι με αυτόν τον άνθρωπο είσαι καλά, νιώθεις ότι το παιδί σου μπορεί να ενταχθεί σε ένα νέο περιβάλλον και ότι μπορείς να προχωρήσεις και κοιτάξεις και πεις 40 είμαι, νεότατη.
προχωράς και δεν καταλαβαίνεις κάτι από όλα αυτά που λες τώρα. Αυτά είναι άμα τα βάλεις σε σκέψη και σε κοσμήματα. Με την έννοια της λογικής. Εγώ θα κάνω την έκπληξη και στα 40 μου, στα 45 μου, στα 50 μου, θα κάνω ένα παιδί. Εκεί να συζητήσουμε για γενναιότητα. Όταν όμως τα πράγματα έτσι κυλάνε, ποιο είναι. Εντάξει, τα φέρνει ζωή εννοείς. Εντάξει, έχεις δίκιο απόλυτα. Απλώς θέλω να πω ότι όσο να πεις, το έχεις αποχωριστεί. Είναι τόσο παλιό το προηγούμενο κομμάτι του μωρού, της νέας αρχής. Μωρό όμως, αν είσαι 22 και κάνεις παιδί. Έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά, όμως, για γυναίκες που παραδέχονται ότι χάσαν πάρα πολλά από το μεγάλωμα του παιδιού. Του πρώτου παιδιού, είτε το κάναν πολύ νέες, όπως η Μάρα, είτε και μπορεί να το κάναν και 30 χρονών και απλά να δούλευαν πάρα πολύ. Το παιδί που έρχεται μετά τα 40 δεν είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Να ξαναζήσεις όλο αυτό που έχασες. Ότι ίσως είχες χάσει, ναι. Επειδή μου εδώ και κανονικά όταν έχουν μια μικρή απόσταση μεταξύ τους, 2, 3, 5 χρόνια τα παιδιά, λες την δεύτερη φορά θα το πάω καλύτερα. Άμα δεν ήσουν πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω πολύ, κάτι. Έτσι όπως το λύσα, επειδή το πιστεύω και συμφωνώ μαζί σου, εκεί το πρώτο σου το παιδί, πώς θα το χειριστείς όταν στο δεύτερο υπάρχει μια μάνα σε απόλυτη αφοσίωση δίπλα στο παιδί και εκείνο είναι ένα παιδί που σκέφτεστε πάρα έχει... πολύ. Πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί? Γιατί δεν έχετε μπει σε αυτή τη θέση. Ενώ εγώ που έχω μπει, σας λέω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο σύνθετα. Είναι μάνα είσαι. Ναι. Είναι δυνατόν να αγαπάς ένα παιδί σου περισσότερο ή λιγότερο? Όχι, δεν λέω αυτό. Γιατί φοβάσαι ότι το παιδί σου θα νομίζει ότι θα δει κάτι άλλο? Επειδή το άκουσα και στο βίντεο, ας πούμε, που το διευκρίνησε η κοπέλα και είπε ότι πραγματικά εγώ από εκείνη την εποχή είχα χάσει πολλά και ελπίζω το παιδί μου τώρα να έχει συνειδητοποιήσει ότι έπρεπε να δουλέψει και να το έχει εκτιμήσει. Γι' αυτό το λέω. Και εσύ μπορεί να το σκεφτείς αυτό για τα παιδιά σου μετά από 10 χρόνια και να πεις τους έλειψα τότε που πήγαινα στην τηλεόραση και δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί πήγαινα και στο, όπως το λένε, και στην εφημερίδα. Πήγαινα και εδώ, πήγαινα και εκεί για να μπορέσω να εξελιχθώ. Φυσικά. Μα φυσικά τότε τι συζητάμε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μου κάνει εντύπωση πώς πρέπει να το διαχειριστείς ψυχολογικά. Εγώ αυτό λέω. Βάζω τον εαυτό μου στο θέση. Εγώ το καταλαβαίνω το άγχος. Εδώ κάνεις δεύτερο παιδί και μετά από 2 χρόνια και τη σκέψη θα τις κάνεις και θα πεις θα είμαι ακριβώς η ίδια με το παιδί μου όπως ήμουν στο πρώτο που ήταν το πρώτο. Μη μου πείτε ότι καμιά σας δεν είχε σκεφτεί. Εσύ τώρα καταλαβαίνω. Κινέζικα. Δεν πειράζει, άκουτα. Μην μου πείτε ότι καμία δεν είχε πει μέσα της πρέπει να τα αγαπάω το δεύτερο με την ίδια ένταση που αγαπάω το πρώτο. Αλλά πρόσεξε, δεν το έχει γεννήσει, το έχει στην κοιλιά σου και αναρωτιέσαι και λες Παναγία μου, θα νιώθω τα ίδια. Ή παραπάνω θα νιώσω. Αυτό που το έχω τώρα εδώ και τρελαίνομαι. Μα όλα τα άγχη σου, πριν έρθει το δεύτερο, όλα τα άγχη σου αφορούν το πρώτο και μη ζηλέψεις το πρώτο. Και πώς αυτά, συζητάμε τη διαχείριση. Άρα, κλείσουμε το θέμα, είσαι μάνα. Δεν θέλει πολλά λόγια. Όλα γίνονται μέσα. Μέσα μας. Όλα. Whenever I'm down, giving me the faith I lost but now I found. Στην υγειά μας, παιδιά. Εγώ την απολαμβάνω την Coca-Cola Light μου καθημερινά μέσα στην εκπομπή, αλλά και πάρα πολλοί φίλοι, όχι μόνο τηλεθεατές, φίλοι σε όλο τον κόσμο. Εξάλλου δεν είναι τυχαία το αγαπημένο μας δροσιστικό αναψυκτικό. Αυτό που σε πραγματικά σε ξεδιψάει, σε κάνει να νιώθεις φανταστικά. Θέλω να πω ότι κάθε Δευτέρα έχω την ευκαιρία να δίνω και στους τηλεθεατές μας το αγαπημένο μου αναψυκτικό. Πώς? Το μόνο που θέλω από εσάς είναι καλή ώρα τώρα. Θα ήθελα μια γραμμή και θα ήθελα μια γραμμή από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, πλην του νομού Αττικής, πλην της Θεσσαλονίκης, πλην της Πάτρας, γιατί αυτοί πάντα εύκολα μου μπουκάρουν και μου βουτάνε τα δώρα. Έτσι. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, ένα μέρος που να πω α, αλήθεια, από εκεί. Από εκεί θέλω να στείλω το πρώτο κυβότιό μου με 24 κουτιά μέσα. Με αυτή την ωραία, γλυκιά, διαπεραστική, έντονη, μοναδική, έξτρα δροσιστική γεύση της. 75-46-450. Μήπως είσαι εσύ που θα σου στείλω το αναψυκτικό μου? Άραγε. Ωραία. Περιμένω λοιπόν την γραμμή μου και όσο εγώ περιμένω την γραμμή μου, εσείς... Εγώ τα νέα. Ναι. Εσείς να ξέρετε, θα μου πεις τα νέα, συγγνώμη. Επειδή σήμερα έχω ένα θέμα που θεωρώ ότι ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όλο. Εντάξει, δεν θα σας μετρήσω κιόλας ακριβώς, 100%. Είναι ένα θέμα όμως που και να μην το έχετε ακούσει μέσα στο σπίτι σας, σίγουρα το έχετε συζητήσει για κάποιον πολύ δικό σας άνθρωπο και δεν το έχετε και πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό, όπως όλοι μας. Στο περίπου τα ξέρουμε, στο περίπου, μέχρι εκεί. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα? Σήμερα θα ανοίξουμε το κεφάλαιο αυτοάνοσα στην ιατρική μας στήλη σε λίγο. Το ξέρατε ότι 1 στους 5 πάσχει από κάποιο αυτοάνοσος νόσημα στην Ευρώπη και ότι 4 στα 5 άτομα είναι γυναίκες?
Επίσης, ξέρατε, εγώ τα διάβαζα προηγουμένως τα στοιχεία που έχω και θα σας τα διαβάσω γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ενδεικτικά, ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα είναι. Γιατί κάποια τα ξέρουμε, κάποια άλλα λέμε αυτοάνοσο είναι αυτό. Ας πούμε, βλέπω εδώ σκλήρυνση κατά πλάκας. Ξέρατε εσείς ότι αυτό είναι αυτοάνοσο? Ναι, σκλήρυνση, ναι. Εγώ πρώτη φορά τα άκουσα αυτό. Χασιμότο, ρευματοειδής αρθρίτιδα, λύκος, αυτά τα ξέρουμε. Ψωρίαση, τα ξέρουμε. Νόσος του Κρόν, κοιλιοκάκι, λεύκη, διαβήτης τύπου 1, ανεμία. Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, πάνω από 150 περίπου διαφορετικά είδη αυτοάνοσων. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να παρακολουθήσετε. Γιατί? Γιατί επειδή πολλές φορές κάνουμε και λίγο μόνιμα στους γιατρούς, για πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν λίγο δερματικά θέματα, δεν μιλάμε τώρα για τα άλλα που είναι πιο... Θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, πας σε ένα γιατρό, όχι, και σε αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αλλά γι' αυτό λέω κάνουμε τους γιατρούς μόνοι μας. Βλέπουμε κάτι και λέμε, α, αυτό, έλα μωρέ, ξέρω εγώ, ξηροδερμία, ας του βάλουμε εκείνο. Μια κοιλίδα είναι. Είμαι εκείνο. Παιδιά, λίγο προσοχή και λίγο να ενημερωθούμε και λίγο να μάθουμε όσο παραπάνω πράγματα γίνεται. Το θέμα είναι πολύ δυνατό και θα σας έλεγα να μην το χάσετε. Ακούστε με τι σας λέω. Θα τα συζητήσουμε με τον Δημήτριο Μπόγδανο, ο οποίος είναι καθηγητής παθολογίας και αυτοάνοσων νοσημάτων. Όλα αυτά σε λίγο. Τώρα έρχομαι και ρωτάω, την κοκακόλα μου την έχω να τη δώσω? Γιατί μου το λέτε όμως? Α, πρέπει να ρωτήσω. Πάμε λοιπόν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ελενάκη μου. Παιδάκι, χαίρομαι Ελενάκη, πάρα Ελενάκη, πολύ που μιλάω μαζί σου. Ελενάκη. Χαίρεσαι πολύ, είπες? Μα πάρα πολύ όμως. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ποια είσαι και από πού με καλείς? Είμαι η Ζαχαρένια και τηλεφωνώ από τη Λευκάδα. Από τη Λευκάδα, Ζαχαρένια μου, θα συναντηθούμε και πάλι. Στο καλοκαίρι. Κλείσε μου το μάτι για να καταλάβω ότι είσαι εσύ που πήρε τα 24 κουτιά Coca-Cola Light. Στην υγειά σου. Αργότερα θα επανέλθω με επόμενη γραμμή που αναλόγως θα σας πω και πού θέλω να είναι τώρα. Πάμε σε αυτό που μου έλεγες. Σου έλεγα για την Κάμερον Δίαζ, η οποία έγινε για δεύτερη φορά μητέρα στα 51 της έτη. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξανά μητέρα πριν από 4 χρόνια μέσω παρένθετης μητρότητας και το είχε ανακοινώσει αφού είχε έρθει η κόρη της, η Ράντιξ, στη ζωή. Και τώρα με μια λιτή ανακοίνωση μαζί με τον σύζυγό της μας ανακοίνωσαν ότι ήρθε στη ζωή ο γιος, ο οποίος, Ελένη, πώς λέγεται? Πού να ξέρω. Καρδινάλιος. Έτσι, κάτι απλό. Το λένε Κάρδιναλ, παιδιά. Λιτό δεν είναι. Κάρδιναλ Μέντεν. Δεν ξέρω, παιδιά, που τα βρίσκουν αυτά τα ονόματα πάντα. Δεν τα βρίσκουν, παιδί μου. Όπου βρήκε, ας πούμε, δεν υπάρχει όνομα δούκισσα, δεν υπάρχει όνομα πρίγκιπας, δεν υπάρχει όνομα... υπάρχει και καρδινάλ. Τώρα δεν το βλέπεις κάθε μέρα να πρίγκιπα και λες, γεια σου πρίγκιπα. Εντάξει, δούκισσα έχουμε μια... Ξέρεις τι, έχουμε την τρέλα να το φτιάξουμε και να δώσουμε ένα όνομα ταραταντζούμ στο παιδί. Συνήθως τα παιδιά με τα ταραταντζούμ ονόματα δεν νιώθουν καθόλου καλά από τα κουβάλια. Δεν νιώθουν. Την περίοδο του σχολείου. Ναι, ναι, τα μοναδικά με συντάξει. Είναι σαν να βγάζω το παιδί μου, δηλαδή, εγώ Αρχιμανδρίτη. Καρδινάλιος. Μα καρδινάλιος είναι στην ιεραρχία της Εκκλησίας. Δεν ξέρω, νομίζω γενικά στην Ελλάδα τόσο ακραία δεν έχουμε. Στο εξωτερικό ο ένας το βγάζει το παιδί ελιά, Όλιβ. Οι άλλοι το ονομάζαν το παιδί Απλ, Μήλο. Μπρούκλιν. Ξέρω εγώ, το Blue Ivy. Paris. Τι είναι αυτά. Όχι, που στο εξωτερικό έχουν και 2-3 μαζί, δεν έχουν και μόνο ένα. Λες αυτό. Εγώ σήμερα έβλεπα την. Τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου που έλεγε ότι άλλαξε όνομα. Σήμερα το βλέπα εγώ. Έκανε δεν είδα καθόλου τηλεόραση. Ναι. Έθρα. Το έκανε έθρα. Έθρα που έθρα, σημαίνει έθρα. Λαμπερός φωτεινός ουρανός. Ναι. Γιατί ταιριάζει πιο πολύ στη φιλοσοφία της. Δεν έτσι, γιατί με τρόμαξες. Κάτσε να το βγάλω το ακουστικό, προτιμώ να μου κάνουν νοήματα. Έθρα. Λοιπόν, τι έλεγα. Έθρα το έλεγα. Έθρα, λοιπόν. Λαμπερός, και έλεγε ότι οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουμε, λέει, από κάποια ηλικία και μετά στην αρχαιότητα, τα αλλάζαν τα ονόματά τους. Και σκέφτομαι ότι πράγματι το πρώτο, αν όχι πράγματι να τα αλλάξετε, εννοώ ότι το όνομα που έχει ο καθένας μας είναι αυτό που επέλεξαν οι γονείς μας για εμάς. Σωστά, σωστά. Αν είμαστε τυχεροί και έχουν διαλέξει ένα όνομα βατό, που να αισθανόμαστε καλά στη χώρα που ζούμε, στο περιβάλλον που ζούμε, στο οτιδήποτε, έχει καλό. Δεν το λέω για τη Μαρία Ελένη. Όχι, όχι. Δεν λέω για το όνομα όπως λέμε τώρα, καρδινάλι. Δεν λέξει κιόλα. Το Μαρία Ελένη, αλλά προτιμάει το έθρα και καλά κάνει. Ωραία ελευθερία είναι αυτή. Η Μαρία Ελένη έλεγε ότι νιώθει ότι την εκφράζει καλύτερα τώρα. Ότι αισθάνεται άνετα, ανεξάρτητα από το τι λέει ταυτότητα. Δεν την νοιάζει. Παιδιά, εμένα την κολλητή μου τη λένε Γεωργία Άλκηστη. Όλοι την ξέραμε Τζορτζίνα και όταν πήγε στο Πολυτεχνείο, επειδή τη φαινόταν πιο σοφιστική, υιοθέτησε το Άλκηστη. Η από εκεί την ξέρουν όλοι οι Άλκηστη. Εμεί τη λέμε Τζορτζίνα. Συνεννοούμαστε μεταξύ μα. Ωραία. Ο ίδιος άνθρωπος. Στο Αρσάκιο Τζορτζίνα, στο Πολυτεχνείο Άλκης. Ακριβώς. Ακριβώς. Βρε το Τζορτζινάκι Άλκης της. Οπότε ναι, τι να κάνεις. Να του ζήσει. Να του ζήσει. Λοιπόν. Και είδαμε και ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Εμείς το κάναμε και βιντεάκι.
Μια απίστευτη ιστορία. Τρομερό. Μια απίστευτη ιστορία δύο ανδρών στον Καναδά που ουσιαστικά για 70 ολόκληρα χρόνια ζούσαν μια λάθος ζωή. Γιατί? Γιατί ήταν δύο μωρά τα οποία το 1955 τα άλλαξαν στο μαιευτήριο. Από ένα τεστ DNA διαπίστωσαν το λάθος και έψαξαν να βρουν την αληθινή τους ταυτότητα και καταγωγή. Να δούμε το βίντεο. Αλλάχθηκαν κατά τη γέννησή τους στον Καναδά, έζησαν για 70 χρόνια ο ένας στη ζωή του άλλου και το κατάλαβαν τυχαία πριν από 4 χρόνια. Μια ιστορία η οποία θα μπορούσε να γίνει ταινία. Το 1955 στη μονάδα ιατρικής νοσηλείας του Άρμπορκ γεννήθηκαν δύο αγόρια με το προσωπικό του νοσοκομείου να κάνει το μοιραίο λάθος και να δίνει σε δύο οικογένειες τα λάθος μωρά. Ο 68χρονος Ρίτσαρντ Μποβέ μεγάλωσε ως ηθαγενής στη φυλή Μετής και ο 68χρονος Έντι Άμπρεους σε μια φάρμα με ουκρανική οικογένεια. Οι γονείς του Έντι Άμπρεους πέθαναν σε πολύ μικρή ηλικία και δόθηκε για υιοθεσία, ενώ ο Ρίτσαρντ Μποβέ μεγάλωσε με τη μητέρα του και τα 6 αδέρφια του, καθώς ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 3 ετών, με πολλές δυσκολίες μέχρι που στα 9 του χρόνια δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια. Πριν από 4 χρόνια αποκαλύφθηκε η αλήθεια όταν η κόρη του Ρίτσαρντ Μποβέ του έκανε δώρο ένα τεστ DNA για να μάθει τις ρίζες του και εκεί ανακάλυψε ότι είχε ουκρανικές και πολωνικές ρίζες και άρχισε να ψάχνει την αλήθεια. Την ίδια περίοδο, η αδερφή του Έντι Άμπρεους έκανε και αυτή τεστ DNA και διαπίστωσε ότι ο Έντι δεν ήταν βιολογικός αδερφός της. Τότε και οι δύο άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση στη βάση δεδομένων του νοσοκομείου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι μπέρδεψαν τα βρέφη. Η ιστορία των δύο ανδρών καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους είναι συγκλονιστική. Αφού οι δύο άνδρες συναντήθηκαν μετά την αποκάλυψη, διαπίστωσαν ότι ως παιδί ο Άμπρεους ζήτησε από ένα κορίτσι του να είναι στην ομάδα baseball στο σχολείο, μη γνωρίζοντας ότι ήταν στην πραγματικότητα η βιολογική του αδερφή. Ενώ όταν ο Μποβέ ήταν έφηβος, ψάρευε στην ίδια ακτή μαζί με μια κοπέλα, χωρίς να γνωρίζει ότι είναι η ίδια του η αδερφή. Μάλιστα, οι δικηγόροι της οικογένειας πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλές ακόμη περιπτώσεις στη χώρα και ότι θα αποκαλυφθούν, καθώς τα τεστ DNA στο σπίτι γίνονται όλο και πιο συχνά. Τι λες τώρα, ψάρευε λέει σε μια παραλία με μια κοπέλα και αυτή ήταν η αδερφή του. Ήταν η αδερφή του. Απίστευτα πράγματα. Καμιά φορά τα σενάρια της ζωής είναι πιο δυνατά και από τα σενάρια που σκέφτονται για να γράψουν. Τώρα που σκέφτονται. Ναι. Και είμαι στην όμορφη άνδρο που λέτε το τριήμερο. Και μπαίνω στο ίντερνετ που δεν μπαίνω όταν έχουμε έτσι, όταν είμαστε εκτός δουλειάς, δεν θέλω καθόλου. Και μπαίνω και βλέπω πρώτο θέμα την Kate Middleton. Είναι αυτό που λέμε έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Παιδιά, στεναχωρήθηκα πραγματικά. Πάρα πολύ. Για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω, για έναν άνθρωπο που έχουμε συζητήσει πολλές φορές στη ζωή του, για έναν άνθρωπο που έχουμε πει πολλές φορές. Τι ρόλο παίζει αυτή η γυναίκα η οποία ήταν εκτός παλατιού, δεν γεννήθηκε μέσα σε ένα παλάτι, αλλά το έχει πάει τόσο ακριβώς έτσι όπως το θέλει το παλάτι, που δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποτέ αν αυτή η γυναίκα είναι καλά, είναι κακά, είναι δυστυχισμένη, είναι χαρούμενη. Γιατί το μόνο που βλέπεις από εκείνη είναι σε όλες τις εκδηλώσεις, όπου και να βρίσκεται, είναι με ένα χαμόγελο μέχρι εδώ. Λες, μα ποτέ δεν στεναχωριέται. Αγέροχη, αγέροχη. Δηλαδή, αγέροχη. Συνέχεια. Δεν θυμάσαι, έβγαινε από τα μευτήρια μετά από 3-4 ώρες και ήταν. Τέλεια. Αυτό δεν ξέρω γιατί δηλαδή, συνέβαινε. Δεν θέλω να πω καμία γυναίκα δεν μπορεί να σηκωθεί την ώρα που γεννάει και να πει και τώρα βάζω τα παπούτσια μου, παίρνω το μωρό μου αγκαλιά και πάω σπίτι μου. Υπηρετεί το ρόλο. Υπηρετούσε το ρόλο τέλεια και πραγματικά όλες αυτές οι μέρες απουσίας, 50 τόσες μέρες απουσίας, είχαν δημιουργήσει φρενίδιδα στη Βρετανία. Μέχρι πραγματικά σε όλο τον κόσμο θα έλεγε κανείς. Γιατί όλοι λέγαμε πού είναι η Kate. Φαντάζομαι την πίεση που θα είχε αισθανθεί η ίδια με όλα αυτά τα πρωτοσέλιδα που βγαίνανε εκεί και από τις καλές εφημερίδες και από τα tabloids. Που ίσως δεν είχαν τόσες καλές προθέσεις, για να φτάσει να βγάλει αυτό το βίντεο, αυτή την ανακοίνωση και να ανακοινώσει ότι παλεύει. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό που έκανε είναι όπως το χαρακτήρισε ο πεθερός της, ο βασιλιάς Κάρολος Γενναίο. Εγώ ξέρω ότι πραγματικά τι την οδήγησε αυτή η γυναίκα να πρέπει να βγει να πει σε όλους εμάς κάτι το οποίο θα πρέπει πρώτα απ' όλα να το διαχειριστεί με τον εαυτό της, με τον άνθρωπό της, με τα παιδιά της. Τα παιδιά τους που είναι μικρά. Δηλαδή, σκέφτομαι και θα μιλήσω τώρα έτσι όπως εμείς οι τρεις μπορούμε να συνεννοηθούμε. Συγγνώμη, Δημήτρη μου. Προστού. Μια εγκυμοσύνη δεν σου προχωράει. Χάνεις ένα μωρό όταν είσαι 1,5 μήνα, 2 μήνα, 2 μήνες και λες, αχ, τι καλά που δεν είχα προλάβει να το συζητήσω με την οικογένειά μου ή με τον κόσμο. Ναι. Γιατί θα πρέπει να το ξανασυζητήσω, ενώ ήδη αυτό το πράγμα με πληγώνει, με στεναχωρεί. Μου δημιουργεί παραπάνω αγωνίες και έγνοιες. Και λέω, αρρώστησε πολύ σοβαρά.
Βαριά. Έχει τρία μικρά παιδιά. Βαριά. Βαριά είναι όταν έχεις να κάνεις με μια τέτοια ασθένεια, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, δεν είμαι ο γιατρός της, αλλά είναι μια σοβαρή ασθένεια. Μα μην έχεις κάνει μια μεγάλη επέμβαση. Ήταν σοκ και για τους ίδιους. Μια πολύ μεγάλη επέμβαση. Και λέω, πώς το κάνει. Δηλαδή, γιατί το κάνει. Δεν μπορεί να μην το κάνει. Δεν αντέχει την πίεση. Το θλιβερό και ανησυχητικό είναι ότι η περίπτωση να οδηγήθηκε εκεί από την πίεση από τα μίντια. Και όχι μόνο των τεσσάρων, θέλω να πω από τα σχόλια όλο αυτό, ότι οδηγήθηκε να κάνει κάτι που δεν θα το έκανε, που δεν θέλει να το κάνει. Και που το θίγει το θέμα των παιδιών της μέσα που λες. Το λέει, στα μισά του βίντεο αυτό λέει, ότι με συγχωρείτε, είναι σχεδόν σαν να απολογείται που εξαφανίστηκε. Λέει, πήρα αυτό το χρόνο γιατί έπρεπε να εξηγήσω στα παιδιά μου με τρόπο κατανοητό για την ηλικία τους ότι θα γίνω καλά. Ότι έχω μια περιπέτεια και θα γίνω καλά. Εγώ αναρωτιέμαι, εάν δεν το έκανε αυτό, γιατί πραγματικά πρωτίσω σκέφτεσαι τα παιδιά σου. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι και λέω, θα το έκανα αν τα παιδάκια μου ήταν μικρά και ήξερα θα πάνε σχολείο. Και θα τους ρωτάνε και θα τους δημιουργήσουν στα παιδιά. Τα μικρά παιδιά δεν θα το μεταφράσουν όπως το μεταφράζουμε. Τα ξέρουμε, τα έχουμε πει αυτά με τα παιδιά. Τα παιδιά μιλάνε έτσι όπως τα ακούνε και στο σπίτι τους. Δηλαδή, ακριβώς αυτό και λέω, θα το έκανα προκειμένου να προστατεύσω τα παιδιά μου. Νομίζω σκέφτομαι, το γύρισα 100 φορές και μετά λέω, εγώ δεν μεγαλώνω σε παλάτια, οπότε δεν ξέρω ποια είναι. Αλλά αν ήμουν σε αυτή τη δουλειά και είχα μικρά παιδάκια του δημοτικού και ήξερα ότι εκτίθαμε στον κόσμο, αλλά τα παιδιά μου θα πάνε σχολείο, θα ήθελα να δημιουργήσω τέτοιες αγωνίες και ανασφάλεια στα παιδιά μου? Και αν με πιέζανε από τη δουλειά μου, τι θα έπρεπε να κάνω? Ναι, αλλά το όχι, θέμα. Όχι, το θέμα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς... Το θέμα είναι δίκοπο μαχαίρι, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Γιατί έτσι όπως τα λες είναι. Όλοι σκεφτόμαστε ότι δεν θα θέλαμε να φτάσει αυτό το νέο μια περιπέτεια υγείας. Δεν είναι μόνο υγείας. Το νέο. Άντε και τους το είπε. Να φτάσει. Δηλαδή δεν είναι αλλιώς όταν αυτή η κουβέντα. Τα παιδιά αυτά θα γυρίσουν μια μέρα στο σχολείο. Θα ξαναγίνει κιόλας... κουβέντα, τίποτα, ποτέ. Ό,τι και φυσικά και θα ξαναγίνει, αλλά φαντάζομαι ότι αν τα παιδιά πηγαίναν όλο αυτό το διάστημα σχολείο, θα δέχονταν την άλλη πίεση. Την άλλη πίεση. Πού είναι η μαμά σας, γιατί έχει εξαφανιστεί η μαμά σας, όλοι ψάχνουν τη μαμά σας, πείτε μας. Ότι έχει να κάνει μόνος ξεκάθαρα με τη θέση αυτής της γυναίκας στο παλάτι, δηλαδή με τον τίτλο της, με το στέμα, με το παλάτι, με την υποχρέωσή της. Και να σου πω κάτι, θεωρώ ότι αυτή η πίεση, ναι, υπήρξε από τον τύπο και από τα σενάρια, υπήρξε όμως και από όλες αυτές τους χειρισμούς του παλατιού και με τη φωτογραφία. Με το Photoshop και ήτανε, δεν ήτανε. Και μετά βγήκε η ίδια, είπε συγγνώμη, το έκανα εγώ, δεν ήτανε. Μετά με το βίντεο πάλι που κυκλοφόρησε με τον Βίλιαμ. Ήτανε, δεν ήτανε. Μέσα από αυτήν την ατσαλοσύνη. Να κερδίσουν λίγο χρόνο μέχρι να φτάσουν σε αυτό. Μπορεί, μπορεί. Μα μέσα από αυτήν την ατσαλοσύνη φαίνεται πόσο πολύ είχε ανάγκη αυτή η γυναίκα να μην το πει. Ναι, αλλά βλέπεις. Θέλω να πω ότι. Αν θέλει να κάνει να βγει να το συζητήσει ή να πατήσει τα πόδια σου και να πει θέ μου. Βέβαια. Τι κάνω αλλά... τώρα εγώ από εδώ. Προσπάθησε, βρε. Παιδιά, προσπάθησε. Με τη φωτογραφία, με την. Αν ήταν. Θεωρώ όμως ότι το παλάτι θεώρησε, η γνώμη μου είναι αυτή, έτσι όπως τα παρακολουθώ τα πράγματα, ότι έχει λίγο η σχέση με τον κόσμο και το θέμα της εμπιστοσύνης πειραχτεί και ίσως για αυτούς είχε μεγάλο νόημα το να βγει και να μιλήσει και να το ξεκαθαρίσει. Δηλαδή ήθελαν να λύσουν τις σκιές, ίσως δεν ξέρω. Σίγουρα αυτό. Θα δέχτηκε πίεση από το παλάτι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα δέχτηκε και από τα ίδια τα παιδιά της. Δηλαδή, αν τα παιδιά είναι σε σχολικό περιβάλλον, θα δεχόντουσαν άλλου είδους πίεση από αυτή που μοιραία θα δεχτούν τώρα. Η μαμά σου είναι καλά, η μαμά σου θα τα πάει καλά, το ξεπερνάει το πρόβλημα. Σκέψου να είσαι ένα μικρό παιδί, να ξέρεις ότι η μαμά σου είναι άρρωστη. Να ξέρεις ότι η μαμά σου έχει κάνει μια επέμβαση. Αυτό σου λέω, ότι αν είσαι μαμά, δεν σκέφτεσαι πρώτα τα παιδιά και σκέφτεσαι και λες... Και να σε ρωτάνε τα άλλα παιδιά, πού είναι η μαμά σου και να μην μπορείς να πεις κιόλας, γιατί είσαι και δασκαλεμένο. Τα παιδιά σου να ζουν με την αγωνία. Τα παιδιά ακούνε κάτι και δεν ξέρουν τι είναι, όπως δεν ξέρουμε κι εμείς. Ούτε ξέρουμε ακριβώς τι έχει, ξέρουμε όμως ότι από αυτό που πάσχει λέγεται καρκίνος. Τι, παραπάνω τίποτα. Αυτό λοιπόν σαν εικόνα, σαν τίτλος, μέχρι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι σοβαρό. Είναι καλό σε μικρά παιδιά να δημιουργούνται αυτές οι αγωνίες. Δεν ξέρω, άλλοι μπορεί να πούνε βέβαια, πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας από μικρά. Ενώ η αγωνία του μαμά μου πόσο καλά να μην, θα είναι. Μπορεί να μην τα καταφέρει, μπορεί κάτι να τη συμβεί. Δεν ξέρω, ναι. Δεν ξέρω. Μέσα στεναχωρήθηκα για την κατάσταση, λες και την ήξερα. Όλοι στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλοι κάπως νιώσαμε. Την Παρασκευή που βγήκε το βίντεο και το μήνυμα στον αέρα είπαν ότι δεν ήταν τυχαία η ώρα και ο χρόνος, γιατί είναι η φάση που είναι κλειστά και τα σχολεία και τα παιδιά θα είναι στο σπίτι. Λόγω Πάσχα. Δηλαδή ναι, ότι ήταν. Αλλά θα γυρίσουν, λέμε. Δεν τελειώσαν ναι, τα σχολεία λέει, για πάντα. Έτσι κερδίσανε χρόνο με μία έννοια. Κάπως. Της ανακοίνωσης αυτής της κατάστασης. Τι να πω. Μακάρι λοιπόν. Όλοι να έχουν τη διακριτικότητα τώρα που πρέπει. Αυτό και... το ζητούμε. Που δεν είχαν έως τώρα. Ναι, να μην αυτό. Αρχίσει άλλη πίεση μετά. Και πότε θα ξαναβγεί. Και πότε και πότε και πότε. Και πόσο έχει, ναι. Η Κάλια έχει όλες τις λεπτομέρειες για το τι. Αλλά εγώ θα ακούσω τον Δημήτρη που είναι εκεί. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη και τι έχει να μας πει. Δημήτρη μου, όπως βλέπεις την κουβέντα την ξεκινήσαμε, γιατί είναι ένα θέμα και που μας ενδιέφερε και που μας ενδιαφέρει και που πραγματικά και εμάς εδώ μας έχει αγγίξει.
Καλησπέρα σας, έξω από το παλάτι του Buckingham βρισκόμαστε. Δεν ξέρω αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάνει ανάλογη συζήτηση όταν είχε κυκλοφορήσει το πρώτο δημόσιο βίντεο έξω από το ποντοπολείο της πριγκίψας Kate και του William. Τότε, Ελένη, με είχε ερωτήσει την άποψή μου για το πώς βλέπω την συγκεκριμένη κατάσταση και τότε ακριβώς σου είχα απαντήσει ότι τη μοναδική διέξοδο που μπορώ να σκεφτώ για την βασιλική οικογένεια είναι να βγουν, να πούν πραγματικά ποια είναι η πραγματική κατάσταση υγείας της πριγκίπισσας Kate. Οι πιέσεις που δεχόταν η Βρετανική Βασιλική Οικογένεια ήταν αφόρητες. Θα πρέπει να πούμε ότι την απόφαση για να βγει, να βιντεοσκοπήσει την προηγούμενη Τετάρτη και να κυκλοφορήσει την προηγούμενη Παρασκευή το βίντεο μήνυμα που συγκλώνησε ολόκληρο τον πλανήτη, την είχε πάρει 2 εβδομάδες πριν. Την ημέρα δηλαδή που δημοσίευσε την φωτογραφία με τα παιδιά της ανήμερα την ημέρα της μητέρας. Τότε που είχε ακούσει όλες αυτές τις φήμες, την έντονη κριτική για την επεξεργασία της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Δεν δέχτηκε και η πίεση που δέχτηκε από το συγκεκριμένο θόρυβο ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν πήρε και την απόφαση να κάνει το βίντεο το συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά, για την πριγκίπισσα ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι η δημοσίευση του βίντεο θα έπρεπε να γίνει την Παρασκευή 22 Μαρτίου, 6 ώρα το απόγευμα. Ήταν μια επιλογή που ίδια πήρε. Γιατί τα σχολεία κλείνουν για πασχαλινές διακοπές. Είμαστε ήδη σε μια εβδομάδα διακοπών για Πάσχα για τους περισσότερους μαθητές εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε τα παιδιά να υποβληθούν σε ερωτήματα από τους μαθητές τους για την κατάσταση υγείας της μητέρας τους. Θα πρέπει να πούμε στο συγκεκριμένο στοιχείο αυτό ότι η πριγκίπισσα Kate και ο πριγκίπας William δεν αναμένεται να κάνουν καμία δημόσια εμφάνιση μέχρι τις 17 Απριλίου, όταν δηλαδή και τα παιδιά τους θα επιστρέψουν στο σχολείο. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για την προστασία των τριών ανήλικων παιδιών. Φυσικά ο Βρετανικός τύπος γράφει ότι κάθε άνθρωπος δικαιούται να έχει χρόνο να διαχειριστεί και το σοκ της διάγνωσης καρκίνου, αλλά και την διαδικασία πώς θα πρέπει να επικοινωνήσει τη συγκεκριμένη διάγνωση στα αγαπημένα του μέλη της οικογένειας. Οπότε, υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει να πούμε ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να δοθεί, να πιστωθεί περισσότερος χρόνος στην πριγκίπισσα, αλλά και στην Βρετανική Βασιλική Οικογένεια, για το πώς θα διαχειριστεί αυτή τη συγκεκριμένη κρίση. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι 4 μέρες μετά τη δημοσίευση του βίντεο, το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πολύ μεγάλο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τα πρωτοσέλιδα. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sun μιλάει για την γενναία Kate που σώζει ζωές, αλλά και το πρωτοσέλιδο της Mirror που μιλάει για το Kate Effect. Φαντάζομαι δηλαδή το σώζει ζωές το λένε ότι σαν μία αφύπνιση σε όλους μας, ότι παιδιά, κοιτάξτε, πρέπει να τσεκάρουμε και να προσέχουμε και να κάνουμε κάποιους ελέγχους ιατρικούς κτλ. Και απ' την άλλη συγχρόνως και ένα κομμάτι δύναμης ότι αν το ψάξεις, μπορείς να βοηθηθείς και μπορεί να πας και πολύ καλά. Εξάλλου, ο τρόπος που μίλησε η ίδια, δεν ξέρω που το βρίσκει τόσο θάρρος, ειλικρινά, ήταν τόσο σαν να μας έλεγε κάτι που ήταν λίγο πιο απλό από αυτό που πραγματικά κάπως δείχνει. Κάπως μας καθησυχάζει εκείνη. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ακριβώς, πολύ σωστά τα πρωτοσέλιδα και ο Βρετανικός τύπος σήμερα ασχολούνται με το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βίντεο οδήγησε στην κατακόρυφη άνοδο των επισκέψεων, των online επισκεπτών, σε κορυφαίες οργανώσεις που ασχολούνται με τον καρκίνο εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Θα πρέπει να πούμε ότι η αύξηση είναι της τάξης του 373% των επισκέψεων. Δύο από τις κορυφαίες οργανώσεις στη Μεγάλη Βρετανία που ασχολούνται με τον καρκίνο είπαν ότι είδαν συνολικά 300.000 επισκέψεις μόνο το Σαββατοκύριακο μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου βίντεο. Οπότε λογικά το συγκεκριμένο βίντεο οδήγησε και στην ευαισθητοποίηση του κόσμου. Οι εικόνες που είδαμε και εδώ έξω από το παλάτι το Σαββατοκύριακο και στο κάστρο του Windsor ήταν πολύ συγκινητικές. Μιλήσαμε με κόσμο, μας είπαν ουσιαστικά για το πόσο συγκινημένοι είναι για το γεγονός ότι για πρώτη φορά βλέπουν ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας να κοιτάει κατάματα το φακό της κάμερας και να μιλάει τόσο άμεσα για ένα τόσο προσωπικό, τόσο δικό του θέμα.
Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ανασφάλεια. Πριν από λίγη ώρα, παραδείγματος χάρη, μίλησα με ένα ζευγάρι Βρετανών που αναρωτήθηκαν στην ουσία για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες του παλατιού. Πολύ συγκεκριμένα θα σας αναφέρω ότι αναρωτήθηκαν μήπως έχει έρθει η στιγμή να παραιτηθεί ο ίδιος ο βασιλιάς και τι συμβαίνει με τον πρίγκιπα Βίλιαμ. Συγγνώμη, αυτό γιατί, αυτό για, ναι. Για ποιο λόγο το σκέφτονται, μου κάνει εντύπωση. Γιατί ο λαός στη Βρετανία είναι μαθημένος να ακολουθεί και αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή ότι ο βασιλιάς ή η βασίλισσα θα πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή όσο είναι ζωντανός, αυτός θα είναι και μετά θα ακολουθήσει ο αμέσως επόμενος. Για ποιο λόγο τώρα γίνονται αυτές οι συζητήσεις, παύλα σκέψεις από τον κόσμο? Ουσιαστικά μετά το συγκεκριμένο βίντεο της πριγκίπισσας, όλες αυτές τις συζητήσεις που συζητούσαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες για την τεράστια κρίση της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας εντάθηκαν. Φυσικά υπάρχει συμπαράσταση και η αγάπη του κόσμου στην πριγκίπισσα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και μια τεράστια ανασφάλεια για το θεσμό της μοναρχίας. Είναι αυτό που είχε πει με δύο λατινικές λέξεις το Annus Horribilis, η Βασίλισσα Ελισάβετ, η φοβερή χρονιά το 1992, όταν η Βρετανική βασιλική οικογένεια τότε αντιμετώπιζε μια πολύ έντονη κριτική για όλα αυτά που ακουγόταν για τα προβλήματα γάμου ανάμεσα στον τότε πρίγκιπα Κάρολο και την πρίγκιπισσα Νταϊάννα. Τότε είχε βγει η Βασίλισσα Ελισάβετ και είχε μιλήσει για μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της βασιλικής οικογένειας. Τα βρετανικά μέσα παρομοιάζουν όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στη βασιλική οικογένεια με εκείνη ακριβώς την περίοδο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μέσα σε αυτά που συζητάνε. Καθόλου το θέμα ότι, δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό να υποθεί, σαν έτσι, αισθάνομαι σαν αυτό το δαχτυλίδι της Νταϊάννας, είναι πολύ βαρύ ρε παιδί μου, σαν να κουβαλάει μια, κάτι κακό, δηλαδή μια κακή άβρα να το πω έτσι. Είναι δυνατόν η δεύτερη πριγκίπισσα της Ουαλίας και πάλι να βγαίνει με ένα τέτοιο θέμα? Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει έστω και υποθεί. Σαφώς. Πολύ σωστά, υπάρχουν πάρα πολλοί παραλληλισμοί, καθώς είναι η μελλοντική βασίλισσα, είναι ένας τίτλος που είχε και η πριγκίπισσα Νταϊάννα με την τραγική κατάληξη που είχε η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Είναι λογικό εδώ ο κόσμος να κάνουν παραλληλισμούς. Θα πρέπει να πούμε μάλιστα ότι το συγκεκριμένο διάγγελμα και το βίντεο μήνυμα της πριγκίπισσας Νταϊάννα έχει παραλληλιστεί με κάτι παρόμοιο που είχε κάνει η βασίλισσα Ελισάβετ όταν είχε πιεστεί πάρα πολύ για ένα πολύ μεγάλο διάστημα από το Βρετανικό τύπο και είχε εξαφανιστεί από τα δημόσια καθήκοντά της όταν είχε πεθάνει η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Τότε ο Βρετανικός τύπος της είχε ασκήσει κριτική ότι θα πρέπει να πάρει θέση. Έτσι λοιπόν γίνεται άμεσα παραλληλισμός, όπως καταλαβαίνουμε, και με εκείνη την περίοδο της πριγκίπισσας Νταϊάννα και με αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι και μετά το βίντεο μήνυμα αυτό της πριγκίπισσας συνέχισαν οι θεωρίες συνωμοσίας και αυτό είναι το πολύ περίεργο. Η Βρετανική κυβέρνηση μέσω διαρροών στον τύπο χτες είπε ότι κέντρα προπαγάνδας τριών συγκεκριμένων κρατών ενδεχομένως να κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις άγριες θεωρίες συνωμοσίας που είχαν κυκλοφορήσει και τις προηγούμενες εβδομάδες αλλά και συνεχίζουν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι η Βρετανική βασιλική οικογένεια θα ξεκαθαρίσει και με το πασχαλινό μήνυμα το οποίο αναμένουμε μεθαύριο Πέμπτη από το βασιλιά. Δημήτρη, συγγνώμη, δηλαδή θες να μου πεις ότι η Βρετανία ακόμα σκέφτονται ότι μπορεί αυτό το βίντεο να αποσκοπεί κάπου αλλού και να μην είναι αυθεντικό, να μην είναι η αλήθεια της αυτό το οποίο βγήκε και είπε? Υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν φωνές μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το συγκεκριμένο βίντεο μήνυμα της πριγκίπισσας είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ συγκεκριμένα έχουν κάνει focus, έχουν εστιάσει σε μερικά πλάνα που κατά τη δική τους άποψη, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο ενστερνιζόμαστε εμείς, απλά το αναφέρουμε, ότι σε μερικά πλάνα φαίνεται το δαχτυλίδι που φοράει να εξαφανίζεται και σε μερικά άλλα να επανέρχεται. Είναι φωνές που γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σαφώς η Βρετανική βασιλική οικογένεια τις ακούει τις συγκεκριμένες φωνές. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι που ο Βρετανικός τύπος υιοθετεί. Εντάξει. Μα από όλα τα σενάρια θα διαλέγανε το πιο τραγικό. Να βγάλουν μια τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, τραγικό. Που λέμε θέμα ότι είναι θέμα σεβασμού πια. Τραγικό. Λοιπόν, να κλείσουμε με το θέμα αυτό προς το παρόν. Δεν το κλείνουμε και εντελώς, το κλείνουμε για σήμερα. Και να κλείσουμε τη δικιά μας σημερινή κουβεντούλα
Πολύ θέλω να χαζέψω τα πλάνα με τον Tom Cruise εκεί. Εμόφρυτος διαβάζω στους δρόμους του Λονδίνου για τα γυρίσματα της ταινίας του. Για πες μας, βρε Δημήτρη, όσο εμείς βλέπουμε ακριβώς τα πλάνα. Σε πολύ διαφορετικό κλίμα, λοιπόν, να περάσουμε στο κλείσιμο πολύ κεντρικών δρόμων. Βλέπουμε τον Tom Cruise στη γέφυρα Westminster, τη γέφυρα που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Έκλεισε η συγκεκριμένη γέφυρα και οι περιφερειακοί δρόμοι για τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Επικίνδυνες Αποστολές 8», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά, τον Απρίλιο του 2025. Βλέπουμε τον Tom Cruise να τρέχει, προφανώς φορώντας ένα πουκάμισο γεμάτο αίματα. Αναμένεται η συγκεκριμένη ταινία με πάρα πολύ αγωνία εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μία από τις αγαπημένες του κοινού εδώ και σίγουρα είναι από τις ταινίες που θα γνωρίσουν πολύ επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία στο box office. Βέβαια. Αχ, ωραία πράγματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην κουβέντα με τον γιατρό μας, με τον κύριο Μπόγδανο. Δημήτριος Μπόγδανος, λοιπόν, καθηγητής παθολογίας και αυτοάνωσων νοσημάτων. Σας είπα και πριν ότι το σημερινό θέμα ειδικά θέλω να το ακούσετε όλοι, γιατί αφορά όλους μας με έναν τρόπο. Μπορεί να μην μας αφορά άμεσα, αλλά έμεσα. Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι όλοι έχουμε στον περίγυρό μας έστω και έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από αυτοάνωσο. Και εδώ μπορώ να ανοίξω και μια παρένθεση και ίσως και να μην το γνωρίζει ακόμα. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, μην κάνω τη γιατρό, γιατί δεν είναι και πρέπον. Γιατρέ μου, καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα θα μιλήσουμε για ένα τόσο πραγματικά δυνατό, θα έλεγα, θέμα. Είναι ότι είναι δυνατό, γιατί διαβάζω, κυρία Μενεγάκη, ότι έχουμε 300.000 Ελληνίδες με το όνομα Ελένη. Να ξέρετε ότι με βάση τα στατιστικά, ναι, 50 με 70.000 από αυτές έχουν αυτοάνωση νόσημα. Τι λέτε τώρα? Πώς μας ξεκινήσατε έτσι, γιατρέ? Κάτσε να ρίξω το βίντεο, μη μου φύγετε, επιστρέφω μαζί σας. Τα αυτοάνωσα είναι χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα. Ουσιαστικά, το ανοσοποιητικό σύστημα δεν αναγνωρίζει τα δικά του κύτταρα και επιτίθεται στα όργανα που κανονικά θα έπρεπε να προστατεύει. Σύμφωνα με έρευνες, παγκοσμίως πάνω από το 20% των ατόμων πάσχουν από κάποιο αυτοάνωσο νόσημα. Αρκετοί μάλιστα ζουν πολλά χρόνια χωρίς να το γνωρίζουν. Στην Ευρώπη, 1 στους 5 πάσχει από αυτοάνωσο και 4 στα 5 άτομα είναι γυναίκες. Μάλιστα, είναι η πρώτη αιτία χρόνιας νόσου, ξεπερνώντας ακόμη και τον καρκίνο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα πιο γνωστά αυτοάνωσα είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος, η ψωρίαση, η σκλήνηση κατά πλάκας, η νόσος του Κρόν και η λεύκη. Τα συμπτώματα που θα έπρεπε να μας ανησυχήσουν είναι ο χαμηλός πυρετός, η κόπωση, η υπνηλία, η διαταραχή ύπνου και η χρόνια υπόνηση της αρθρώσης στους μύες και στο νευρικό σύστημα. Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 150 διαφορετικά αυτοάνωσα νοσήματα, με κοινό παρονομαστή τη δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νοσήματα αυτά δεν επηρεάζουν το προσδόκιμο ζωής, ωστόσο διαταράζουν την ποιότητα ζωής του ασθενή. Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι ότι τα τελευταία 50 χρόνια τα κρούσματα έχουν τριπλασιαστεί, ενώ 1 στα 3 άτομα που έχει αυτοάνωσο πάσχει από πολλαπλά νοσήματα. Για τη διάγνωση των νοσημάτων αυτών θα πρέπει να γίνουν ειδικές εξετάσεις, οι οποίες αναλύουν μικρά μόρια στο αίμα. Λοιπόν, γιατρέ μου, κύριε Μπόγδανε, θέλω να μας πείτε πολύ, όσο πιο απλά και όχι επιστημονικά μπορείτε, τι είναι το αυτοάνωσο, γιατί αφού υπάρχει τόσο πολύ γύρω μας, δηλαδή σαν να λέμε εδώ μέσα στην εκπομπή, ένα κομμάτι της εκπομπής πρέπει να έχουμε κάτι σε αυτοάνωσο. Όχι πρέπει, βάσει των ποσοστών, δεν θέλουμε, αλλά λέμε, μάλλον θα έχουμε. Τι είναι λοιπόν το αυτοάνωσο? Γιατί πιο πολύ σε εμάς τις γυναίκες φαίνεται να υπάρχει περισσότερο και πώς κανείς μπορεί να καταλάβει? Δηλαδή πώς θα φτάσει στο γιατρό, εκεί θέλω να καταλήξω. Πώς θα φτάσουμε στο γιατρό? Να σας πω πρώτα τι είναι αυτοάνωσο. Αυτοάνωσο είναι το νόσημα το οποίο έχει προκύψει γιατί το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αντί να στρέφεται ενάντια σε ιούς και σε μικρόβια, δηλαδή αντί να μας κάνει την πολυπόθητη άμυνα, στρέφεται ενάντια στον εαυτό μας, τους ιστούς και στα κύτταρά μας. Αυτό γίνεται έτσι, είναι έτσι φτιαγμένο γενετής που λέμε, δηλαδή έτσι γεννηθήκαμε? Όχι. Συμβαίνει κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες,
οι οποίες μπορεί να έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με λοιμώξεις, με το στρες, με την αλλαγή της δίαιτας, με τον δυτικό τρόπο ζωής που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό και έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα περιστατικά, δηλαδή οι ασθενείς που πάσχουν με τα νοσήματα αυτά. Γιατί ακούγεται όμως περισσότερο ότι το στρες, γενικότερα η καθημερινή πίεση, οι αγωνίες, τα βάρη που κουβαλάει ο καθένας, είναι αυτό που λειτουργεί περισσότερο στο να υπάρχει μια προδιάθεση για αυτοάνοσο? Γιατί το στρες από τη φύση του ξυπνάει το ανοσοποιητικό. Οι γυναίκες έχουν πιο ισχυρό ανοσοποιητικό από τη φύση τους, έπρεπε να έχουν πιο ισχυρό ανοσοποιητικό, οπότε καταλαβαίνετε ότι μια γυναίκα με πολύ στρες έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να υποφέρει από αυτοάνοσο νόσημα. Εκεί λοιπόν έρχεται και ρωτάει κανείς, καλά, και τα παιδάκια τότε γιατί έχουν αυτοάνοσα? Γιατί υπάρχουν και στα παιδάκια αυτοάνοσα. Τι στρες να έχουν τα παιδάκια? Δεν είναι μόνο το στρες, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Η έκθεση σε λοιμώξεις. Το γεγονός ότι τα παιδιά πια στη σύγχρονη κοινωνία δεν εκτίθενται στο ανοσοποιητικό με τρόπο που να οριμάζει. Θα σας πω για παράδειγμα ότι πολλά από τα παιδιά μας τα προστατεύουμε τόσο πολύ και με τέτοιο τρόπο για να μην έρθουν σε επαφή με μικρόβια ή με ιούς, που κατά κάποιο τρόπο τους δυσκολεύουμε την ορίμανση του ανοσοποιητικού. Γι' αυτό και υπάρχουν μελέτες που λένε ότι δεν χρειάζεται με συνέχεια ένα μορμαντιλάκι και χωρίς να κουμπούν τα παιδάκια μας οτιδήποτε βρωμερό, γιατί έτσι δεν οριμάζει το ανοσοποιητικό τους. Μάλιστα. Θα έχουμε πολύ αποστηρωμένα δηλαδή. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Τα αυτοάνοσα, υπάρχει περίπτωση να έχουν μια κληρονομικότητα, δηλαδή να έχουν μια κληρονομική έτσι προδιάθεση? Διότι εγώ έχω λεύκη και δεν σας κρύβω ότι μέχρι πρότινος δεν γνώριζα ότι είναι αυτοάνοσο. Νόμιζα δηλαδή ότι επειδή είναι η μητέρα μου. Ναι, η λεύκη είναι αυτοάνοσο. Μάλιστα. Η λεύκη είναι αυτοάνοσο. Τα νοσήματα αυτά δεν είναι κληρονομικά. Είναι πολύ λάθος να πιστεύουν πολλοί ότι επειδή έχουν αυτοάνοσο νόσημα θα έχουν και τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους. Όμως επηρεάζονται πάρα πολύ και από γενετικούς παράγοντες. Τα γονίδια τα μισά τα παίρνουμε από τη μητέρα μας, τα άλλα μισά από τον πατέρα μας. Και είναι πολλά από αυτά τα γονίδια που κληρονομούμε, γιατί όντως τα γονίδια τα κληρονομούμε, που μας κάνουν πιο ευαίσθητους τα αυτοάνοσο νόσημα. Αυτό είναι. Για να σας δώσω ένα δυτικό παράδειγμα. Θα το κληρονομήσεις, μάλιστα. Ναι. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Εγώ λέω πολλές φορές στους ασθενείς μου ότι τα γονίδια είναι σαν τα ξηρά ξύλα στη φωτιά. Εάν δεν υπάρχει αναπτήρας, εάν δεν υπάρχει κάτι να ανάψει στη φωτιά, τα ξύλα από μόνα τους δεν θα πάρουν φωτιά. Επομένως, τα γονίδια που κληρονομούμε, κάποια από αυτά, είναι σαν τα ξηρά ξύλα. Πώς επηρεάζει τον τρόπο ζωής του κάθε ενός από εμάς, αν έχει ένα αυτοάνοσο? Πάρα πολύ. Από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την αποτελεσματική θεραπεία. Να σας πω εδώ ότι τα περισσότερα από αυτά είναι χρόνια νοσήματα. Από τα 130-150 που έχουμε μέχρι σήμερα, τα 140 είναι χρόνια. Λένε μερικοί γιατροί, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, ότι οι ασθενείς το παντρεύονται το νόσημα και μέχρι να πεθάνουν θα υποφέρουν από αυτό. Ακόμα κι αν το νόσημά τους είναι σε ύφεση με τη σωστή θεραπεία. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, από την ώρα που προβάλλατε το βίντεο με την Kate Middleton και την ιστορία της πριγκίπισσας, δεν μπορώ να σας πω παρά ότι πάρα πολλοί ασθενείς μας ταυτίστηκαν με την πριγκίπισσα. Γιατί βλέπουν το πρόβλημά τους, παρόλο που δεν είναι το ίδιο, ένα νόσημα δηλαδή από το οποίο θα υποφέρουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν σας κρύβω δε ότι ακριβώς τα ίδια προβλήματα που είχε η πριγκίπισσα τα έχουν και όλοι οι ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα, ειδικά οι γυναίκες, γιατί τίθενται ερωτήματα, πώς θα το πούνε στους δικούς τους, πώς θα το πούνε στα παιδιά, πώς θα επηρεάσει το υπόλοιπο της ζωής τους, τα επαγγελματικά τους όνειρα, τις ελπίδες τους. Όλα αυτά είναι καθημερινά ερωτήματα από τα οποία υποφέρουν πάρα πολλοί ασθενείς που πρέπει να δώσουν απαντήσεις, ειδικά στους οικείους. Και να τολμήσω να πω ότι πάρα πολλές φορές οι δικοί μας άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι για να υποστηρίξουν έναν ασθενή που μόλις πριν από λίγο άκουσε από μένα ή από κάποιον άλλο συνάδελφο ότι υποφέρει από ένα αυτοάνοσο νόσημα. Από τα αυτοάνοσα που είπαμε και στο βίντεο αλλά και που αναφέραμε έτσι και τώρα μέσα στην εκπομπή, στην Ελλάδα ποια είναι αυτά τα 2-3 πιο διαδεδομένα, αυτά που βλέπεις πιο συχνά?
Το ένα είναι η θυροειδίτιδα Χασιμότο, αυτή δηλαδή που το ανοσοποιητικό έχει στραφεί ενάντια στο θυροειδή. Υποφέρουν περίπου 300.000 Ελληνίδες και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και πάρα πολλούς άντρες να υποφέρουν από αυτό. Πώς, τι συμπτώματα, τι έχει κανείς δηλαδή για να φτάσει στο γιατρό? Ο θυροειδής αδένας συνομιλά με όλα τα όργανα, γι' αυτό και θα δεις διαφορές ακόμα και στη ψυχολογία σου, θα είσαι πιο εκνευρισμένος, θα δεις αλλαγές στις τρίχες των μαλλιών σου, πολλές από αυτές θα είναι πιο λιπαρές, θα αρχίσεις να χάνεις μαλλιά, μπορεί να δεις διαφορά ακόμα και στις συνήθειες του εντέρου σου και άλλα πολλά, γιατί ο θυροειδής είναι ένας αδένας ο οποίος φέρνει πάρα πολλά συμπτώματα. Δηλαδή λέτε γιατρέ ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια σε μια ετοιμότητα και να παρακολουθούμε και τον εαυτό μας, τον οργανισμό μας, το πώς είμαστε από τα μαλλιά μας, εάν χάνουμε μαλλιά που λέμε μωρέ εποχιακό είναι, εντάξει, την άνοιξη. Χάνουμε μαλλιά. Είναι αυτό που λέω, κάνουμε σε απλά πράγματα τους γιατρούς. Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Τι είναι αυτό που θα μας παρακινήσει να πάμε στο γιατρό μας? Τους ασθενείς με αυτοάνοσα πρέπει να κάνουμε τους γιατρούς τον εαυτό μας. Τι εννοώ με αυτό? Το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Όταν έχουμε ένα σύμπτωμα που δεν έχει εξήγηση, από πρισμένα χεράκια μέχρι αλλαγή της διάθεσής μας, ίσως αλλαγή στο πώς χάνουμε μαλλιά που δεν μπορεί να αποδοθεί σε εποχιακή προδιάθεση, ή ακόμα και αν έχουμε κάποιες εξετάσεις αίματος που πήγαμε και τις κάναμε στα πλαίσια του ετήσιου check-up, αλλά οι γιατροί μας δεν μπορούν να μας δώσουν εξήγηση, όπως για παράδειγμα ότι έχουμε χαμηλά λευκά ή ότι έχει πέσει ο αιματοκρίτης μας ή ότι ακόμα και σε μια απλή γεννητική ούρων έχουμε λίγο αίμα που δεν μπορεί να εξηγηθεί, τότε θα πρέπει να βάλουμε μέσα στο κάδρο την πιθανότητα. Υπάρχουν τεστ που γίνονται? Υπάρχουν τεστ, δηλαδή πας ας πούμε σε έναν γιατρό και τι ειδικότητα, παθολόγο, και του λες μπορούμε να δούμε εάν έχω κάποιο αυτοάνοσο? Γιατί καλά, για περιπτώσεις που μπορούμε ίσως πιο εύκολα να καταλάβουμε, όπως είναι η λεύκη, που έλεγε πριν, ή ξέρω εγώ, όπως είναι η ψωρίαση, που θα δεις, θα καταλάβεις. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην καταλάβεις, αλλά θα πεις κάτι δεν πάει καλά στο δέρμα μου εδώ. Να πάω να το δω. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία πώς θα τα καταλάβεις? Γι' αυτό λέω, υπάρχει. Όλα ξεκινούν από τα γενικά συμπτώματα που έχουμε, τα οποία θα μας οδηγήσουν στον παθολόγο ή στο γενικό γιατρό, και ο οποίος θα καταλάβει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τις εξηγήσεις και τις απαντήσεις σε αυτά τα ευρήματα, και από εκεί και πέρα θα μας κατευθύνει. Σας είπα στην αρχή, κυρία Μανεγάκη, ότι δεν υπάρχει κύτταρο ή όργανο που να μην υποφέρει από πιθανό αυτοάνοσο. Και αυτό όλοι οι γιατροί που ασχολούνται με οποιαδήποτε πάθηση βλέπουν ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έρθετε σε μένα που είμαι καθηγητής παθολογίας και αυτοάνοσων παθήσεων και ο ενδοκρινολόγος και ο δερματολόγος, ο νευρολόγος, όλες οι ειδικότητες που έχουμε θα έχουν αυτοάνοσα νοσήματα μέσα στην ειδικότητά τους. Επειδή πρέπει να περάσω οι διαφημίσεις, αλλά δεν έχω σκοπό να σας αφήσω, γιατρέ, δεν ξέρω, έχετε ραντεβού? Όχι, όχι, ευτυχώς όχι. Όχι, το λέω γιατί είναι και 10 λεπτά οι διαφημίσεις. Θα με περιμένετε λίγο. Πάρτε μια ανάσα, γιατί δεν έχω ολοκληρώσει μαζί σας. Θέλω ένα-δύο πραγματάκια να μας πείτε ακόμα. Κυρίως με το κομμάτι που λέγαμε, αν αλλάζει ο τρόπος ζωής. Δηλαδή, η διατροφή αλλάζει. Η γυμναστική πρέπει να μπει στη ζωή μας. Είναι αδιάφορο, μπει, δεν μπει. Και τι άλλα πράγματα πρέπει να κάνει κανείς? Θεωρώ ότι σαν σκέψη, αν έχεις ένα τέτοιο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει τον οργανισμό σου και σκέφτεσαι συνέχεια τι έπαθα, μπορεί να το κάνεις και χειρότερο. Αλλά αυτά τα λέω εγώ που δεν είμαι γιατρός. Γιατρέ μου, μη φύγετε, διαφημίσεις. Λοιπόν, με τον γιατρό τον κύριο Μπόγδανο μιλάμε σήμερα για τα αυτοάνοσα, και ξέρετε γιατρέ, όση ώρα έτσι φύγαμε για διαφημίσεις, έριξα μια ματιά στο Instagram και μου γράφουν κάποιοι τηλεθεατές ότι κάποιοι έχουν και 3 και 4 αυτοάνοσα. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται, εγώ δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει. Σας διαβάζω κάτι έτσι για να μου πείτε αν το ξέρετε εσείς. Διαβάζω, λέει. Εγώ πάσχω από 4 αυτοάνοσα ταυτόχρονα. Ιωσινοφιλικό σύνδρομο, διαβήτη τύπου 2, υποθυροειδισμό και σκλήρυνση κατά πλάκας, μου γράφει ο ένας. Ο άλλος μου γράφει άλλα. Νόσο Κρόν και τα λοιπά. Γίνεται αυτό? Ναι, γίνεται. Όποιος έχει ένα αυτοάνοσο νόσημα, έχει μεγάλη πιθανότητα να έχει και κάποιο δεύτερο. Ωραία.
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ένα αυτό άνοσο νόσημα έχει σίγουρα και κάποια άλλα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να τρομοκρατούνται και όσοι σας βλέπουν και σας ακούνε, αλλά και γενικά όσοι υποφέρουν από αυτά τα νοσήματα. Ρώτησα πριν τις διαφημίσεις για το θέμα της διατροφής. Και τι είναι αυτό που τέλος πάντων μπορεί κανείς, ένας ασθενής που γνωρίζει ότι έχει κάποιο ή κάποια αυτοάνοσα, να βοηθήσει τον εαυτό του. Γιατί δεν είμαι σίγουρη αν το κατάλαβα καλά, αλλά αυτό που λέμε θεραπεία και τελειώσαμε δεν υπάρχει. Κάπως έτσι κατάλαβα. Καλά κατάλαβα. Πολύ καλά καταλάβατε. Το θέμα της διατροφής και της ψυχολογίας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σας τόνισα ότι πολλά από τα νοσήματα αυτά εμφανίζονται μετά από άσχημα γεγονότα, συναισθηματικά και ψυχικά, αλλά συμβαίνει και ακριβώς το αντίστροφο. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να βάλουμε σε ύφεση τα συμπτώματα, δεν φτάνει μόνο η θεραπεία, αλλά χρειάζεται και πολύ καλή ψυχολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ασθενείς που έχουν πολύ καλή ψυχολογία, έχουν αντιληφθεί και τη σοβαρότητα, αλλά και τη δυνατότητα που μας δίνει η επιστήμη με τα φάρμακα, έχουν λιγότερες εξάρσεις και καλύτερη ύφεση. Όσον αφορά δε τη διατροφή, μπορώ να σας πω ότι ένα τεράστιο λάθος που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε απομακρυνθεί από πιάτα σαν αυτά που παρουσιάζατε στην αρχή της εκπομπής σας. Γιατρέ, δηλαδή, σε όλα ρίξατε διατροφή. Μια ματιά σήμερα μέχρι να βγούμε να τα πούμε, ε? Έπρεπε να είμαι ενήμερος, κυρία Μενεγάκη, όπως είσαστε κι εσείς. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, για την διατροφή, λοιπόν, να σας πω ότι ένα τεράστιο λάθος που έχει γίνει στη σύγχρονη εποχή είναι ότι έχουμε βάλει πολύ ζάχαρη και αλάτι συντηρητικά και την παχυσαρκία στη ζωή μας. Αυτά είναι οι κύριες αιτίες που έχουν αυξήσει λογαριθμικά τα αυτοάνοσα νοσήματα και γι' αυτό μιλάμε για έναν στους 5 του δυτικού κόσμου να υποφέρουν από αυτά. Που σημαίνει ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε αντίστροφα. Λιγότερη ζάχαρη, λιγότερο αλάτι, λιγότερα συντηρητικά, καλύτερη ψυχολογία και φυσικά σωστή ενημέρωση όπως το τονίσατε κι εσείς. Αυτά που λένε για τη βιταμίνη D και γενικότερα και για τον ήλιο, ειδικά για αυτά που έχουν να κάνουν με δερματικής φύσεως θέματα, δεν ξέρω αν ισχύει για όλα, έχει μια βάση αλήθειας ή όχι? Μια βάση έχει. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα αυτοάνοσα έχουμε έλλειψη της βιταμίνης D. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μια, αν μου επιτρέπετε, λαχνία για τη βιταμίνη D, σε τέτοιο βαθμό που να βλέπουμε ασθενείς από κάποιους να παίρνουν τεράστιες δόσεις βιταμίνης D με αποτέλεσμα να έχουν θέματα με την τοξικότητα της βιταμίνης D, γιατί ναι μεν είναι βιταμίνη, αλλά δεν σημαίνει ότι σε τεράστιες δόσεις δεν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Μάλιστα. Γιατρέ, αν δεν έκλεινα σε 5 λεπτά, κι άλλο θα σας κράταγα. Ωραία τα είπαμε. Και να σας πω και κάτι. Μιλάμε και εμείς μην νομίζετε. Νομίζουμε ότι κάποια πράγματα τα ξέρουμε, τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε συζητήσει με κάποιον που τα αντιμετωπίζει, ίσως τα έχουμε ξανασυζητήσει με έναν γιατρό. Αλλά είναι τελείως εκτός από την πραγματικότητά μας το κομμάτι των αυτοάνοσων. Πολλές φορές βλέπεις ότι και ένας γιατρός, όταν θες να το πεις πολύ γρήγορα, μπορείτε να μου το πείτε με δύο λόγια, σου λέει όχι. Ναι, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό αυτό το θέμα των αυτοάνοσων. Τέλος πάντων. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Καλό σας απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εγώ χάρηκα που άκουσα πληροφορίες για θέματα όντως πάρα πολύ σοβαρά που δεν τα ξέρουμε, γιατί δεν τα γνωρίσαμε όταν ήμασταν μικροί. Δεν τα συζητούσαμε, υπήρχαν, αλλά μα δεν υπήρχαν. Εγώ νομίζω ότι την εποχή που πηγαίναμε εμείς σχολείο, εγώ δεν είχα ακούσει κανέναν άνθρωπο να μιλάει για υπήρχαν, το αλλά δεν είχαν προπαριστεί αυτό. Κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είχε πει κανείς, έχω αυτοάνοσο. Ακριβώς. Κανείς. Mm. Αυτό σαν να τα ακούω τα τελευταία 10-20 χρόνια, ας πούμε, κάπως. Κάπως έτσι. Είχαν όνομα. Σαν ορισμός αυτοάνοσο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα εντάξει. Λοιπόν, είχε φέρει μια ταινία την προηγούμενη εβδομάδα, την οποία δεν προλάβαμε να τη δούμε. Θέλεις να μας μιλήσεις για αυτή? Είναι η Άσπυλη. Η Άσπυλη. Και πρωταγωνιστή Σίδνη Σουίνι, που την είδαμε πρόσφατα και σε μια καμπάνια που έχει να ηγείται, γιατί είναι η πιο καυτή ανερχόμενη ηθοποιός του Χόλιγουντ. Εσύ το είπες αυτό? Το λένε στο Χόλιγουντ. Το είχα ξαναπεί, ναι. Είπες εσύ τέτοια έκφραση? Μια φορά γιατί... το στόμα ανοιχτό. Το είχε πει και εγώ την είχα ψάξει στο Instagram. Έτσι. Γίνεται ένας χαμός με τη συγκεκριμένη. Ναι, γιατί οι εμφανίσεις της συνδέονται αφενός με το Euphoria, που είχε πολύ
έρωτα και σεξ και γύμνια κλπ. Με το βίντεο κλιπ των Rolling Stones όπου ήταν σε ένα κάμπριο και περιδιάβαινε το LA και όσοι το έχουν δει λένε ποια είναι αυτή αν δεν την ξέρουν. Και εδώ παίζει το ακριβώς αντίθετο. Ντυμένη μέχρι εδώ, μια νεαρή Αμερικανίδα καλόγρια όπως βλέπετε που γίνεται δεκτή. Να εξηγήσουμε και στην Ελένη για ποιο λόγο λες το ντυμένη μέχρι εδώ, γιατί το τεμ γύρω από το όνομά της, λοιπόν, η συζήτηση που γίνεται είναι το πάρα πολύ πλούσιο μπούστο της. Δηλαδή είναι όλοι μιλάνε γι' αυτό. Το οποίο κοντράρει και την τάση της εποχής που θέλει τις κοπέλες που προβάλλονται ιδιαίτερα ή που γίνονται, εν πάση περιπτώσει, αποδεκτές, να είναι, ξέρεις. Μου λες δύο λόγια για αυτή τη γυναίκα, γιατί πραγματικά δεν την ξέρω καθόλου. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει ούτε ταινία της, ούτε το όνομα της ξέρω. Την είδα πρώτη φορά όταν είχαμε μια συγκεκριμένη εταιρεία εδώ για μαλλιά και ήταν μία από τις εκπροσώπους, ας πούμε, αυτής της γνωστής εταιρείας. Αυτό. Την κοίταξα και είπα, την ξέρεις, Ελένη? Δεν την ξέρω, λέω από μέσα μου. Αλλά μπορεί να την ξέρει όλη η Φίλιος. Εγώ δεν την ξέρω. Την ξέρει όλη η Φίλιος ενός δημογραφικού συγκεκριμένου που είναι 17 με 28, πάρα πολύ. Πήγε για την σχέση με τη Μαργκό Ρόμπι, είχε ξεκινήσει κάπως. Όχι, δεν ήταν αυτή. Δεν είναι αυτή. Είναι ένα από τα καυτά ονόματα της νέας γενιάς. Είναι μια γυναίκα η οποία η ίδια λέει ότι το είδωλό της είναι η Ατζέλινα Τζολί. Το είπε και μετά από εμφάνιση που έκανε. Εδώ είναι στο βίντεο κλιπ που σου είπα, των Stones. Είναι μια κοπέλα η οποία συζητιέται πάρα πολύ και για τις σωματικές αναλογίες και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη αποθέωση από το αντρικό κοινό και αντίστοιχα και οι γυναίκες συζητάνε πάρα πολύ το διαφορετικό, όπως λέει ο Θοδωρής, σωματότυπό της, και είναι ένα κορίτσι το οποίο σε κάθε εμφάνιση πια δημιουργεί σχόλια. Θέλω να σου θυμίσω ότι... Γίνεται συζήτηση δηλαδή. Θέλω να σου θυμίσω ότι πριν από πολλά πολλά χρόνια συζητούσαμε εδώ πέρα ένα άλλο κορίτσι, την Kate Upton, τη θυμάσαι, η οποία είχε μπει στη ζωή μας τότε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και ενώ κάποιος περιμένει ότι κάνει μόνο τέτοια σε θέματα κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά, έχει τεράστια επιτυχία την προηγούμενη σεζόν με μια ρομαντική κομεντή του Anyone But You, το οποίο έκανε επιτυχία και στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Δεν πρόλαβα να το δω. Με ρωτήσανε καλό, έχω ακούσει ότι δεν. Γιατί, για να σε ρωτήσω, είναι ετοιμάζομαι να πάω να το δω. Όχι, θέλω να σου πω, επειδή είναι μια ρομαντική κομεντή που μπορεί να τη δούμε λίγο πιο εύκολα και στις πλατφόρμες να παρελάβει κάπου. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την ταινία, την άσπηλη που λέγαμε, παίζει μία άσπηλη. Δηλαδή, μία κοπέλα που πάει από ένα αμερικάνικο μοναστήρι που έκλεισε, γίνεται δεκτή σε ένα ιταλικό. Και ενώ περιμένουμε, ακούγοντας τη λέξη σχεδόν καλόγρια στον τίτλο και θρίλερ τρόμου κλπ., θα υπάρχει κάτι μεταφυσικό. Όμως όχι, υπάρχει ένας πάρα πολύ διαβολικός, ας το πούμε, ιερέας, ο οποίος προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί γιατί έχει έναν σκοπό που σχεδόν δεν περιγράφεται, δεν το περιμένει κανένας και αυτή είναι η μοναδική ανατροπή στο έργο, το οποίο θυμίζει κάτι παλιά ιταλικά θρίλ της δεκαετίας του 70, πέρασε και δεν άγγιξε γιατί δεν έχει στυλ. Έγινε. Εντάξει. Καλά μας ίσως. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για το τρέιλερ ή απλά το είδαμε? Φυσικά. Έχουμε λίγο, φυσικά. Φυσικά. Ναι. The name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Hello? I know God saved me for a reason, but I guess I'm still searching for what that reason is. Too much blood of Christ. It's a miracle. You are with child. Δεν θα σας το δείξουμε και όλο το τρέιλερ. Από πού ήρθε αυτό το παιδί που λέει? Εκεί είναι όλο το θέμα της ταινίας. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις, γιατί ολοκληρώνουμε, θα ήθελα να δώσω και το δεύτερο δώρο μου από την Coca-Cola Light. Θέλω να μοιραστώ αυτά που ζω κι εγώ εδώ. Τι θέλω λοιπόν? Ένα τηλεθεατή, πάλι από νησί, έδωσα στη Λευκάδα. Θα περιμένω ένα επόμενο νησί για να δώσω και πάλι ένα κυβότιο με 24 κουτιά Coca-Cola Light. Μην ξεχνάμε ότι είναι και συνδεδεμένοι με τις γυναίκες που αγαπούν τη μόδα. Καλό είναι να τα ξέρουμε αυτά. Τα όλα έχουν μια τριβή. Βέβαια. Ακριβώς. Αυτοί οι πόνοι δεν παλεύονται. Εδώ με το φίλο μου τα λέμε, έχουμε πιάσει όλο το στάρ του Hollywood. Συγχωρεμένοι είναι αυτοί οι οποίοι συζητάμε. Και μιλάμε φυσικά για πόνους και τα λοιπά. Τέλος πάντων, κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω το δεύτερο δώρο μας. Και δώστε μου τη γραμμή, παρακαλώ. Ζήτησα γραμμή και πάλι από νησί για να δώσω άλλο ένα κυβότιο με 24 κουτιά Coca-Cola Light. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ελένη. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί. Κι εγώ πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Πώς σε λένε και από ποιο νησί μας παίρνεις? Είμαι από τη Μυτιλήνη και με λένε Μαρία. Μπράβο, Μαρία μου. Μαράκι μου, σε αποχαιρετώ με μια δροσερή γουλιά. Πολλά φιλιά και πάντα τέτοια. Πάντα τυχερή να παίρνεις τα δώρα μας. Πάμε να φύγουμε, αγάπη μου. Ναι. Αύριο πάλι. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Αύριο πάλι, τη γνωστή ώρα, εδώ στο Μέγα το Καλό, θα είμαστε κοντά σας. Εσείς πού θα βρίσκεστε?